Άκουμε. Έχω μια αντισωμόνια μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά είναι του Εφραίμ. Εγκαλείσαι το Ολυμπιακό, ρε! Ένας από ελίστας παρέας μου έθελε να μου δώσει βεντάκια να σου φέρω τώρα που πήρωσες που ένισες στην κορυφή. Και δεν την έφερα. Σκιο πόντους είμαι, ρε. Βεντάκια. Εσένα πέρα σου φέρει τρεις ανεμιστήρες και ο ένας κόντισον και μια μπορεί να είναι ώρα. Και εκεί μέλλω να πιέτω τώρα, ρε. Ευτυχώς. Αν όπως την πρόβλεψη που κάνουμε για το τίτλο να πει ανόρθωση, είμαστε μπόμπα. Εμείς τουλάχιστον πιένουμε εκεί με τον πλέον και δεν μπορούμε τα μάθηκα μας. Τα στιγμιότυπα μετά το παιχνίδι, αν μας χάσουν τα βλέπω. Κάμουν τρεις-τρεις σε εμένα τα δω. Πριν δύο χρόνια να ψες τηλεόραση. Ποιος το αποέλθω την αρχή. Θυμούμε, ας πούμε, για τρία συνεχόμενα παιχνίδια και θα ξεκινήσει η ίδια ενδεκάδα. Θα προτιμούσα παρά την Ομονία, επειδή εμπιστεύουμε ο Γιαννεύσκι σε τα διπλά παιχνίδια, καλώς. Κάνετε μια εκπομπή 7 πλαστικές κούκλες, φορεμένα με τα δεσμένα των ομάδων, και μπούφω να μιλά. Ενάντια η πρώτη φορά που να μιλήσει κούκλα. Θα σου πω εγώ να μου τα είδες. Λίγο που, τι. Λίστα τα ρε, του πόλου. Τράβησε τον αέρα. Ο τελικός που μοίραν ήταν παραπάνω ψυχολογικά ήταν που ξεκίνησε ο Ράουφμαν και βάλε μας πως τώρα που τέλειωσε ο πρώτος τελικός του αιώνα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε sold out. Περίμενε. Τώρα που μιλούμε. Αφού ξέρω τώρα. Έλειψαν οι οπαδοί ή τα εισιτήρια. Κότσο μου πάμε. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Πολύ μία μου τι κάνεις. Είμαι μια χαρά φίλε. Σίγουρα. Ήμουν καλύτερα. Λοιπόν, έχω σου μια ερώτηση. Έχω λόγο που σε ρωτώ. Θα σου εξηγήσω στην πορεία. Τι είναι τα δυο τα παιδιά εκεί που τους φαίνεις πύλη μεσό. Διούν κάτι για πεζίναν τελικά. PCS. Τίποτε. Τίποτε, ούτε μία. Έχω σου την λύση. Φέρνεις τους που τους φέρνεις. Λοιπόν, από σήμερα, επίσημος χορηγός της εκπομπής είναι... Ο Γιάννης εσύ. Επίσημος χορηγός της εκπομπής από σήμερα είναι η εταιρεία Πετρολίνα. Όπως την πόμπα. Όπως την πόμπα. Δεν θα ξαναπιέζω, δεν θα ξαναπιέζω. Άρα, να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Θα κατεβάσεις το κινητό σου το My Petrolina App. Εντάξει. Ωραία, παιδιά, θα κατεβάσουμε όλοι τώρα. Ο άνθρωπος έχει ιδιαίτερο λόγο που πρέπει να το κατεβάσει τα χαμέ, γιατί πρέπει να πιάνει τις επιβραβεύσεις που διάει Πετρολίνα για τον απλούστατο λόγο ότι κάνει τον ταξιτζή. Τους άλλους κιό. Πάτη χιουνίσκης. Άρνα. Να περνάς, σε ποιον είναι σε έναν τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα κατεβάσεις το My Petrolina App, εντάξει, το οποίο επιβραβεύει τις συναλλαγές σας σε καύσιμα κίνησης Petrolina Energy Max ή και τα λιπαντικά ένι από πρατήρια της Petrolina, της Echip και της ένι. Λοιπόν, θα μαζεύεις στο κινητό σου τους βαθμούς, θα τους εξαργυρώνεις. Εμέτρο στο πρωτάθλημα, είναι βαθμοί, απλώς θα το πούμε. Εμέτρο στο πρωτάθλημα, θα εξαργυρώνεις τους πόντους της Petrolina σε επώνυμα προϊόντα. Λοιπόν, μπορείς να αποφεληθείς επίσης από αποκλειστικές προσφορές, να διεκδικήσεις πλούσια δώρα και να βρεις πληροφορίες για το πλησιέστερο πρατήριο. Στη Λεμεζόν, ποιον είναι, πώς θα βάλεις. Βάλω Μαρέμον Μπλαγκούα. Αλλά ένα ελίστα όμως, δεν ήξερα. Είναι τα πρατήριο, είναι τα εταιρεία. Πετρολίνα. Α, δεν τον ήξερα. Ελίστα δηλαδή. Α, ελίστα. Εντάξει, να κάνει μια έκπτωση. Εντάξει, προσφορές έπιαν τον πορτάρι και έκαμε το τσαμπός βίσινος τώρα. Ναι, έπιαν τον Μπρούνο και τα χαϊκά μας. Κατέβασε το application. Έτω, έκαμε τώρα να δει το όμπο. Μπράβο, λοιπόν, θα τους δείχνει και τους πόντους για να ξέρουν και ήδη τα παιδιά που σφέρνει και χαμέ, να δίνουν και 5-6 ευρώ καθένας. Όχι, θέλω να μου ξέρω που λεφτά. Ενώ λέω ότι πρέπει να πάω και Λάρναγαν και ο αμόχος του να πιέσαν παρά ένα παραλυμνίδι να φέρω στο podcast. Ενώ λέω ότι θέλω 50 ευρώ κουπόνι. Ωραίος. Να γίνει ο καθνός σε Λιόνιδος. Σωστός. Λοιπόν παιδιά, σας χαιρετώ. Γεια σου Γιώργο. Λίγο βαρετών το κλίμα. Νομίζω γνωρίζουμε το όλοι μας. Την περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε επεισόδιο. Λόγω και της κατάστασης, αλλά και του γεγονός ότι ήμουν εγώ στα Τέμπη με τη δημοσιογραφική αποστολή του Αλφα. Εντάξει, έχει κάτι που μπορούμε να πούμε. Πες μας πώς το είδες βασικά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θα σου πω μόνο μια συζήτηση διαδικτυακή που είχαμε ένα φίλο μου. Γιατί έγινε το δυστύχημα την Τρίτη τη νύχτα. Έφυγε Τετάρτη πρωί και πια στα Τέμπη. Ενώ την Τετάρτη, υπό φυσιολογικές συνθήκες, άρχουμε δουλειά. Θα πήγαινα μετά στο Απόλλων Ομόνοιας στον επαναληπτικό του κυπέλου. Και μετά θα είχαμε γύρισμα 8.30 τη νύχτα στο podcast εδώ. Λοιπόν, ήμουν στα Τέμπη, έκανα ένα ρεπορτάζ. Και σε κάποια φάση να συνέστητα είχαν μπει στο Facebook και είδα κάποιον που έγραφε άσχετο με τα πράγματα που είχαν μπει για την νίκη της Ομόνοιας με 2-0. Και είναι εδώ καμία σημασία.
ο εγκέφαλος μου τη στιγμή συνειδητοποίησε ότι την ώρα έπαιζε από η Ομόνοια. Την άλλη ημέρα, την Πέμπτη, που ηρέμησα λίγο και ήμουν στα Τέμπη φυσικά πάλι, αλλά ήταν έφυγε το πρώτο σοκ. Είχα αντιληφθεί μετά από μια μέρα ότι αποκλείστηκε το απόλυτο την Ομόνοια στο γήπεδο. Και σκέφτομαι πόσο μικρά μπορεί να είναι κάποια πράγματα, ρε φίλε, όταν βλέπει την πραγματικότητα τη ζωή, α πούμε. Τούτη ήταν. Μπράβο στην Ομόνοια. Όχι για την πρόκριση. Να σα πω για την πρόκριση, αλλά για την κίνηση του να βάλουν το Τέμπη 2023 στη φανέλα. Και νομίζω ότι μια κίνηση που πρέπει να κάνουμε όλες οι ομάδες. Είναι κάτι που είμαστε πολύ περήφανοι. Όχι, μπράβο. Και ζήλεψα, διότι θα περίμενα και την ομάδα μου να το κάνει πρώτη, να το σκεφτεί πρώτη. Και μπράβο στους ομονιές που σκεφτήκαν το. Ένεξε μαζί. Μπράβο στο σύνδεσμο. Ζήλεψα σε εισαγωγικά, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι απλά ακολουθά το σωστό παράδειγμα του άλλου. Και εντάξει, όχι αμή. Θεωρώ ότι να το κάνουμε όλοι. Ο Θεός να μαγαρίσει τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Ως εκπομπή σήμερα, εντάξει, συζητούσαμε το και πριν βγούμε στον αέρα. Είμαστε όλοι μας λιώνει υποτονικοί. Αλλά να προσπαθήσουμε, φαντάζομαι, να κάνουμε και τα αστεία μας. Μπούφα μου, εντάξει. Ένα μίλησες ακόμα. Δώσουμε ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Και ύστερα ξεκινά και είναι σταματάς. Θα προσπαθήσω να κάνουμε τα αστεία μας, γιατί παιδιά, εγώ διδάχτηκα κάτι που τον παπά του Κυπριανού. Του Μακαρίτη, γιατί ήμουν τρεις μέρες με την οικογένεια τζαμέ. Ήταν μια απόφαση και δική μου αλλαγή ο σταθμού να μην πουλήσουμε ανθρώπινο δράμα, αν εξού τσένιδεται από τον Αλφα να συνεντεύξει οτιδήποτε, ενώ μπορούσαμε να αποφασίσαμε ότι να είμαστε πιο έτσι ανθρώπινοι, δεν έκαναμε την ιστορία. Πολύ καλά κάμετε, γιατί κάποιοι βαδίσαν επιπτωμάτω. Εντάξει, είδα πράγματα μπροστά μου. Ξέρετε φίλε, τώρα για τα like, δεν ξέρεις ότι ο κόσμος ας πούμε. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι επειδή όταν είμαστε στο αεροδρόμιο την Κυριακή το απόγευμα και ερχόμαστε να πείσουμε την οικογένεια και εγώ προσπαθούσα με κάποιον τρόπο να κρατήσω έτσι, είδα την οικογένεια που έκατσε και πια κάτσε κάπου αλλού για να μην νιώθουν και τη δική μου παρουσία και τα λοιπά. Ήρθε μόνο στο παπά του Κυπριανού και μιλήσαμε λίγο. Ο οποίος μου είπε ότι είχε σπουδάσει το 96 στο Πάντιο Δημοσιογραφία και έκαμνε μου ο ίδιος, όχι ακριβώς αστεία, προσπάθαν αντί να του διώγω θάρρος, διά μου άνθρωπο και έτσι μεγαλείο ψυχής, παιδιά, είναι ξανά είδα από άνθρωπο όπως το Πάντιο Κυπριανού. Φέρε να σου πω κάτι. Απίστευτο μεγαλείο, έμεινε στον εγκέφαλο μου και στην στιγμή άρχιψα και φιλοσοφούσα τη ζωή και πολλές φορές μπορεί να εμβριάζουμε με κάποιους ανθρώπους της εκκλησίας που κυρίως στην ηγετική πυραμίδα, αρχιεπισκόπους κτλ. Αλλά είτε πιστεύεις είτε πιστεύεις στον Θεό, ο παπάς του Κυπριανού εμένα διέταξε μου πάρα πολλά για το τι πραγματικά θα έπρεπε είναι, να ήταν η πίστη. Μάλιστα, ακριβώς το πράγμα. Μόνον και μόνον το ότι έκαμε ο ίδιος την κηδεία του γιου του θα με δείχνει πόσο δυνατή ψυχή είναι. Και επειδή εγώ άκουσα και τον επικίδιο που είπε για 15-16 λεπτά ο παπάς του, δεν ξέρω αν το ακούσετε ουλί, καταλαβαίνεις ότι είμαστε πάρα πολλά μικροί. Όχι μόνο μπροστά στον τον άνθρωπο γενικά, γιατί ασχολούμαστε με μικροπρέπειες γενικά. Εντάξει, ως εκπομπή φυσικά ασχολούμαστε γενικά με τον ποδόσφαιρο με έναν διαφορετικό τρόπο, έτσι όπως το γουστάρουμε, έτσι όπως μας αρέσκει. Λοιπόν, να το κλείσουμε το κεφάλαιο νομίζω. Πεθιά να κάνουμε και τα αστεία μας, να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Η ζωή συνεχίζεται και ο Θεός να τον καρίσει. Λεβέντη μου, είσαι καλά. Καλησπέρα. Δεν μου κάνεις. Ούλα εντάξει. Εντάξει, το κλίμα είναι λίγο. Και εμείς οι ελίστες είμαστε πολλά έτσι. Παίρνει μας το συναίσθημα, καταλάβες. Δηλαδή, άμα είμαστε happy ούλοι, είμαστε ούλοι πάνω. Ο Σοκράτης είναι καλά όμως. Γιατί? Είμαστε εμπατανία. Κοπάρεις τον πατήν τώρα. Καταρχήν είναι η κουβέρτα μου. Δεν είναι η κουβέρτα μου. Είναι η κουβέρτα μου. Και άστε για 5-6 μέρες. Να πράγμα. Θέλω να ξεκινήσουμε επειδή Σοκράτη μου. Ποιος σας έδωγε τον λόγο να μιλήσετε? Απολογούμε ρε φίλε, συγγνώμη. Sorry. Ο Πολύμνιος Αιγιάννη ενδιαφέρομαι για την υγεία του. Φίλε, κάποια πρέπει να ξεκινούμε πρώτον τώρα, αλλά δεν ασπαντά. Φίλε, Γιάννα, οι παίκτες μου δεν με αφήνουν στην Αγιάννα, ρε. Εντάξει, είναι η μοναδική φορά που συμφώνησα με τον Πατήχη. Για τα πράγματα. Για τα πράγματα. Ότι θα πέσει ούτε Ευρώπη. Ναι, μα εσύ λάδες προχτές ότι να πάρεις για κύπελλο, ότι να πιάσεις και στην ίδια θέση που κάθεσουν ακριβώς, ελάτε μου να το σηκώσει. Άντε και δεν το πιάσα. Άντε και δεν το πιάσα, να μου λιάνω. Όχι, όχι, μην τα λάσεις, περίμενε. Είχες το σύρο μέσα στο Παπαδόπουλο και γύρωσε το πάνω στον πάγκο και με πόξο. Είχα το, είχα το. Και έφερε μας εκεί με Λουίκα. Είπα το, έτσι αν ερωτώ. Εντάξει. Έτσι αλλάστηκα κάτι που γίνα που είχαμε νόμως. Μαλλόν είναι καλά κανόνις εσάς και τους κύριο Τορναρίτης. Στείλτε έναν καλησπέρα του κύριου Τορναρίτη και εσού και εσού. Τραχωνίδη ρε. Μα πού είναι τραχωνίδη ρε. Να έρθει αλεύτωμα.
Έχει αντιπρόσωπο, με φάστε τίποτε. Όχι, διότι φύλαξα... Πιάστα πάλε, πάλε, πιάστα πάλε. Κανεί ρε. Γίνεται ρε, έχουμε ένα φορές στη Φαίνλανδο Ολυμπιακού. Λοιπόν, ας πω για τη φορά τη Φαίνλανδο Ολυμπιακού. Έχει μια ιστορία του τη Φανελά. Να σου κοιτάξω μετά, πώς. Ακούστε την ιστορία να σας πω. Μίλα στο κοινό σου. Η Φανελά του, εδώ και μου είναι το ψαλτούι μου. Ήταν μαθητής μου το ψαλτούι, έναν καταπληκτικό μωρό. Και εδώ και μου την πέρσι, πριν το μάτς, προπέρσι, πριν το μάτς Ολυμπιακός Απόλλων που χάσετε πόντους και πιάνε το η Ομόνια. Και ακούστε τι έγινε. Την επόμενη εβδομάδα παίζουμε σαν φιέστα τον Απόλλωνα στο Γασιμπή και πάω με τον τη φανέλα Γασιμπή πέθηκε. Και παρκάρω το αυτοκίνητο μου και όπως έφτιανε από το αυτοκίνητο παρκάρω ένα δίπλο κάμπινο, κότσινο δίπλα μου, όλα είναι original Ομονιάτες, κατεβήκαν τέσσερα πλάσματα, χωρούμε. Να μοντζούνε η φανέλα, δε. Λέω του ρε φίλε, εντάξει ρε, είναι ο Ολυμπιακός ευοήθης. Να πάει να την ευκάλεις τώρα. Λέω του, άκουμε. Έχω μια δυσομόνια μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά είναι του Εφραίμ. Εγκαλείσαι το Ολυμπιακό ρε. Πάει μέσα. Και φορήσα τη γιατί ο Ολυμπιακός έτσι και τον Πολύμνιο. Ξυκλίωσε το κυπελούι που το Αντώνης Παπαδόπουλος και πάει τρένο και είναι η ομάδα που θέλω για τον επόμενο γύρο. Αλλά και σαν τιμή είναι και στο για το ψαλτούι μου. Και εμείς δεν θέλαμε τώρα. Ποιο? Ολυμπιακό. Α, νομίζω ψαλτούι. Όχι, θα δω και το μικρόφωνο τώρα στο πάνω. Θέλει να μιλήσεις εσύ, πιάστο. Και εμείς δεν θέλαμε τον Ολυμπιακό, αλλά είδαμε να μπω. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός τώρα είναι όπως... Κοίταξε, που τη μέρα που του είπε ο Πατήχης ότι κι αν είναι ένα πόντο κάθε τρεις μήνες. Να έρθει άλλο μία. Πρέπει να φέρει κάθε εβδομάδα ρε. Άι στο πρωταθλήμα. Έχει 4-5 σοβαλή πίσω το άλλο. Περίμενε, έχει κύπελλον τώρα. Ο Ολυμπιακός τώρα στο κύπελλον. Είναι η όμως πάει σε εξώ. Είχαστε μια παρέα ας πούμε. Και έχει και ο τρεις κορούες πάνω στο μπαρ. Και κοντεύκεις να τους μιλήσεις. Η μια που γίνεσαι καλή, άλλες... Σε όχι κανένας, περίμενα λεπτό να πιάμε σειρά, να καλησπέρισουμε τον Νεοκλή και τον Ιάκωβο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Του τον ήταν, του δεν μιλήσαμε από 8 λεπτά κανένας. Έλα σου πω, Ολυμπιακός είναι η γενέκα που θέλουν όλοι, αν πάει να τους πακετάρει όλους όμως. Ας κάνω την πρόβλεψή μου τώρα τελειωτικά όμως. Γιατί χρειάζεται, άι στο κοπελέ, συμπολίτε σου, άι στο να πιάνε καλησπέρα, ο χέρι μου, Έχει 7 λεπτά, μιλάς, μίλησε 37 δευτερόλεπτα. Ήθελα να του πω και χρόνια πολλά για τους συμπολίτες εχθές. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στις γυναίκες σήμερα, στις κυρίες, στη μεγάλη κυρία. Αλλά η πρόβλεψη μου είναι, και λέω την τώρα έτσι στη κάμερα, πρωτάθλημα να πιάσει όσο ακατονόμαστε σποζί. Ποιος? Ο Ακριανός Στέγια. Ποιο είναι Σκιο πόντου σήμερα. Βεντάκια. Εσύ να πέρα σου φέρει τρεις ανεμιστήρες και ο έας κόντισον και μια μπορεί να είναι ώρα. Ε, για όνομα του Θεού. Σοκράτη μου. Έλα φίλε μου. Τι κάνεις, είσαι καλά. Είμαστε καλά ρε φίλε. Να πω ότι το Αποέλ είναι η μόνη ομάδα που στο στόχο τη ότι διεκδικεί ακόμα ντάπολ. Διότι για το κύπελλο ο Κάττος ή ο Μάκης κάνουμε ντάπολ. Σωστό. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε πιο πόντες μπροστά από την ΑΕΚ. Το Αποέλ ουδέποτε έχασε πρωτάθλημα όταν πήγε πρώτο στα play-off. Και επειδή αρέσει και μου και η σταριστική, απλώς να πω ότι το Αποέλ που τα μάτια της εξάδας, που τις ομάδες που μπήκαν μέσα στην πρώτη εξάδα, έχει 20 πόντους, η ΑΕΚ έχει 16, έχει μετά ο Άρης, έχει 12 η Πάφος και 8 η Ομόνια με τον Απόλλωνα. 8 πόντους μαζέψα στα παιχνίδια. Τσιτκιό μαζί. Που 8. Οπότε ρε φίλε, τον το πράγμα κάνει με να είμαι αισιόδοξος ότι το Αποέλ να τερματίσει πρώτο. Έχει ακόμα ένα ιστορικό γεγονός. Σίγουρα για όνομα του Θεού. Το ότι το Αποέλ όσες φορές μπήκε
στα play-off πρώτο, το χάσει. Ναι, είπα το τώρα. Μια και πιάτε στατιστική, να πούμε ότι είμαστε η μοναδική ομάδα που την ημέρα που ξύζαν τα play-offs, που είμαστε κάθε χρόνο στην πρώτη εξάδα. Τώρα είναι τα θέση να έρθουν φέτος, δεν ξέρω, αλλά είμαστε στην πρώτη εξάδα. Να πούμε και τίποτε για την Ευρώπη, είναι ο ξανά. Αρχήν πρώτον, περίμενε. Συνεχίζει να πιστεύεις ότι τέλος θα παιχτεί μεταξύ ΑΕΚ από ΕΣΤΑ μαζί μεταξύ μας. Με μου το αλλάξεις. Όχι. Επί ευκείες που πάνω τώρα. Φίλε, εγώ είπα ότι είμαι σε δεύτερος. Εγώ είπα, είπα ότι ένα πρώτο από ΕΛ, δεύτερη ΑΕΚ, ξέρω να παλέψω για την τρίτη θέση είναι ο Άρης με την ΠΑΦ. Με την ΠΑΦ. Με την ΠΑΦ. Ένα ξέρω σε κελέ μου. Λοιπόν, να τα πιάσουμε με αρκή, ρε παιδιά. Να πιάσουμε με αρκή. Περίμενε, να πιάσουμε με αρκή για να έχουμε μια θεματολογία. Για να είμαστε και πιο οργανωμένοι στο οικοδομία που λέγεται οπαδική ψυχανάλυση. Να ξεκινήσουμε με την Ευρώπη. Πατήχη. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη που γίνεται το γύρισμα, Τετάρτη βράδυ. Ώσπου να φύγει το επεισόδιο, θα έχει ήδη παιχτεί ο αυριανός αγώνας με τη West Ham. Θα σας ευχηθούμε βεβαίως καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Εγώ πιστεύω να κερδίσει η ΑΕΚ. Μπούφο μου. Καλή επιτυχία, φίλε μου. Ευχαριστώ. Σε εσένα που λαλείω στην ΑΕΚ. Παναγιώτη μου. Εμείς είναι ένας σίγουρο καλή επιτυχία ρε. Στο φίλο μου. Είμαι σίγουρη άμα ξέρω. Έχει ενδιαφέρον το αντι-West Ham ήταν πόνε. Γιατί όμως. Γενικά απλά έτσι. Τι Tottenham και τη West Ham. Η Manchester. Να μιλήσουμε για εκείνο σίγουρα μετά. Αλλά η Tottenham και η West Ham. Παναγιώτη μου, sorry που σε διακοπώ. Έχω κάτι 7 days μέσα στο αυτοίριο. Τώρα πέτυχε η Manchester. Έφερα και εγώ κάτι 7. Είσαι Manchester. Νομίζω να τους αποκλείσουμε τους κύριους που είναι ειρωνικοί. Νομίζω ότι ευκάλεις έξω. Εξετοίμασε με. Τιμωρία γύρισε χωρον τείχο. Εξετοίμασε με. Είπε με λούζε. Η West Ham όμως είναι η ομάδα της εργαθιάς. Έχουν τα σφυρκά. Καλή ομάδα. Συμπαθητική ομάδα. Να ξέρω έχουν σεπάρνει. Αλλά οκ. Okay, χωρίς υπερβολή όμως και χωρίς χιούμορ πρέπει να προσέχουν πολλά ο κόσμος της ΑΕΚ. Διότι είναι πλέον, ήρθαν πολλοί από την Αγγλία, είναι από τους πλέον επικίνδυνους οπαδούς που υπάρχουν στην Αγγλία, είναι οι οπαδοί της West Ham. Έχουν πει ιστορία να πω, έχουν παρελθόν πολύ. Ειδικά έχει ένα έργο μαζί με Μίλγουρ, το οποίο Τσίρις σκοτώνει ο γιο, ο ένας με Μίλγουρ και ο άλλος με η West Ham. Είναι τόσο φανατισμένοι που πρέπει να προσέχουν να μην προκαλέσουν διότι έντσι κοφτή τους. Και αν έχει 600 είναι παραπάνω από 6. Α, δύο λεπτά. Ένα λεπτό ρε και δεύω, περίμενα λεπτό. Πρέπει να πω κάτι, να σου αρέσει νομίζω. Είπαμε να χαλαρώσει λίγο το πρόβλημα, αλλά αφού πρέπει να πας στη βέρκα του ο σκούτουρος. Περίμενε αγάπη μου, περίμενε. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε sold out. Περίμενε. Τώρα που μιλούμε. Αφού ξέρω τώρα. Ελείψαν οι οπαδοί ή τα εισιτήρια. Λοιπόν ρε, πέμας, άντε. Σιωπάτε, πέμας λίγο πώς έζησε στην πρόκριση στον περασμένο αγώνα, γιατί δεν ξέρω να κάνουμε επεισόδιο που τότε. Λίγο απλά το πώς το έζησε στη Σλοβενία που ήταν, ναι. Σλοβακία, συγγνώμη. Λοιπόν, που πήρα για φίλο τους μαζί, ναι. Ναι, καταρχήν ήβρα το φόρτι, μου πονεξία σαν την πρώτη φορά που πήγαμε. Φυλάξιο στην καθαρίστρια. Ήβρα το, ναι. Εντάξει, φυλάξαν το ρεκουμπάρ, αλλά έχουν πάρα ξανά τίτλους κάποτε. Ήταν για μένα προσωπικά, με σημάδεψε τόσο όσο τον αξίζει στην Κωνσταντινούπολη για ευνόητους λόγους. Όμως λόγω του ότι πήραμε και πάρα πολύ κόσμο και πρόκριση, ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Εγώ πίστευκα το πάρα πολύ. Πάνω και πριν ότι ειδικά με το 1-0 που είχαμε στην Κύπρο, ότι να περάσουμε εύκολα δύσκολα. Δεν πιεστήκαμε από την αντίπαλο, είναι αλήθεια. Η Νύπρο καλυτέρεψε πάρα πολλά από την πρώτη φορά που ήρθε. Αλλά και η ΑΕΚ καλυτέρεψε πάρα πολλά. Και τώρα να δούμε να μπορούμε να κάνουμε αύριο. Δεν ξέρω άλλα επίπεδα βέβαια. Μιλούμε για ομάδα της Premier League, η οποία είναι 96 φορές το budget μας. Μιλούμε για μισό δισεκατομμύριο περίπου. Οπότε να πάμε πρώτα να το απολαύσουμε. Σίγουρα να παλέψουμε για το παιχνίδι, αλλά αν έρθει η πρόκληση είναι να μιλούμε για τεράστιο άθλο, νομίζω. Αν εξαιρέσει το Champions League, γενικά οι αγγλικές ομάδες δεν έχουν σε πολλή εκτίμηση τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είδα το που την Arsenal που πήγαινε κάποτε και θόροντι, ότι ως τους 8, ακόμα και στους 4 του Europa και παίζαμε με εκτεταμένο rotation. Δεν σημαίνει ότι έκανε να περάσει αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά το rotation της Ρέφιλε μπορεί να είναι μια πάστα από τις καλύτερες παίκτες που... Συμφωνούμε, αλλά λέω σου, εντάξει, 25 παίκταράες, δεν είπαμε ότι... Λοιπόν, καλή επιτυχία, Μπατήχη μου. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, μακάρι να καταφέρετε το κατόρθωτο, γιατί έτσι παρουσιάζεται. Για πρόκριση ή για το αυριανό. Για η νίκη. Η νίκη αύριο. Α, νομίζω είναι Δευτέρα.
Κάθε Δευτέρα ρε ήρωνα εσύ, 5-20 μόνο Απόλλωνα. Τι μου έγινε και έκαμε ρε 2,5 μήνες. Μην πετάχτε στο πρωτάθλημα, να δούμε λίγο το κύπελλο για έτσι κανένα 10 λεπτάκι. Λοιπόν, επέρασα... Όχι μήνα, μην μπορείς να συζητήσεις. Εγώ να σου πω αλήθεια, ακόμα δεν είδα σε επανάληψη τις φάσεις του Απολλωμονία του κυπέλλου, γιατί ήμουν 4 μέρες στα Τέμπη, χωρίς πλάκαν τώρα. Απλά επειδή γενικά λέω το και δημόσια και άνθρωποι, άμα τις φάμε που είναι ομονία παιδιά, δεν βλέπω το παιχνίδι την επανάληψη για ψυχολογικούς λόγους. Και εγώ φίλε. Αλήθεια που σου μιλάει. Εσύ βλέπεις τα παιχνίδια σπαφού. Έχει χρονιά που είμαι μπορεί να δεις μόνο και παιχνίδια. Όχι, δεν καταλάβεις. Άμα τα στιγμιότυπα μετά το παιχνίδι, άμα χάσω να τα βλέπω. Κάνω 3-4 μέρες να τα δω. Τώρα είπε μου... Είπε πριν 2 χρόνια να ψεις τηλεόραση. Μόνο τις εκπέρα και στο απολέθωρο λες. Λογικά, με τούντη λογική. Ναι. Ένα ρε μου τώρα ο Νεοκλής για κάτι χάπια φυτικά να κοιμάσαι νύχτα γιατί πάλι ψες δεν κοιμήθηκα και τούτο το συνέστημα νομίζω έχουν το πάρα πολύ. Με πετάχτηκε στο πρόθυμα, πέρα να ξεκινήσουμε από κύπελο. Λοιπόν, στην τετράδα έχουμε την κλήρωση να γίνει 16 του μήνα, σωστά. Άρα έχουμε Πάφο, Ομόνια, ΑΕΛ και Ολυμπιακό. Ποιο θέλεις ρε. ΑΕΛ. ΑΕΛ ή Ομόνια. Θες να πάει στη λεπόμενη Ολυμπιακό, ας πούμε, δεν πιστεύεις. Γιατί όχι τον Ολυμπιακό, φοβάσαι τον. Ε, φίλε, για μένα κάνει μου τη μεγαλύτερη ζημιά, ρε φίλε. Θεωρώ ότι και με την ανόρθωση σε γεμάτο Παπαδόπουλος με τόσον κόσμο, ρε φίλε, και καλά φέρει να με χάσει, ρε. Προτιμάς το ποιον τέρπι, ας πούμε, παρά... Θεωρώ ότι με την ΑΕΛ και με την ΟΜΟΝΙΑ που παίζουν λίγο πιο επιθετικά και πιο ανοιχτά μπορεί να παίξω καλύτερα. Με τον Ολυμπιακό δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Επειδή σχολεία. Γιατί μιλάς φίλε, γιατί έχουμε για το κύπελλο τώρα. Έχουμε για το κύπελλο τώρα. Γιατί δεν επειδή σχολίασε. Να το πει, να το πει, περίμενε. Είπα σου ξανά την περασμένη φορά. Ο Μπούφος, άμα θέλει να μιλήσει και πει την πρώτη λέξη, ρε μπα να κλείσετε τα φώτα, τα μικρόφωνα και να φύγετε, θα μιλά. Άσε τον νοπί. Βάρτε ένα μικρόφωνο σταθερό για μένα. Να μέσα στο φόρμα του Αθανασίου να μιλά. Επειδή σχολίασε το. Εκατάφερε. Μην το στο είπε. Κατάφερε ο Ολυμπιακό με το Αδόπουλο σε γεμάτο γήπεδο να φύγει. Εκατάφερε η ανόρθωση σε έναν Παπαδόπουλο με γεμάτο γήπεδο να μην μπει στο γήπεδο. Όχι, ρε φίλε. Εν υπότιμο τον Ολυμπιακό. Εν υπέχτε μα. Το ίδιο έγινε. Είναι και με το Αποέλ δύο φορές. Σωστός. Το ίδιο δεν υποτιμώ καθόλου και είπα ότι πήραμε πολύ περισσότερα από όσα δώσαμε και έγραψα το που είναι η ίδια στιγμή. Έφυλε με τούτο που λαρίσεις όρες ότι άμα δεν παίξει η ανόρθωση να χάσει. Μπορεί να παίξει ο άλλος. Καλύτερα από σένα. Ήταν καλύτερο το Ολυμπιακός. Τι είπε λάθος. Οι παίχτες μας, οι πλήστοι παίχτες μας δεν έχουν το βλαντζίν και την ψυχήν να σηκώσουν το βάρος μιας ομάδας μεγάλης. Εφάνηκε, όχι μόνο φέτος, και άλλες χρονιές. Μετά που ήταν sold out, έβαλε μας το ποτέ που το ένα το δευτερόλεπτο. Φέτος με το Αποέλ, sold out πάλι, εφάμεντες που έναν Αποέλ που δεν βλέπετουν. Εχθές sold out με το Ολυμπιακό, δεν μπήκαμε στο γήπεδο. Τούτο να μαθορούν κόσμο και να ανταποκρίνονται οι παίχτες σημαίνει θέμα παιχτών. Ο τσαμένη δυνατότητα τους. Που ήταν κάμπλες Έκαμε ρόστερ καλό, δεν υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει. Λοιπόν, εντάξει, μην το χάνουμε. Σαλαμίνα, ΑΕΛ, συγχαρητήρια φίλε μου για την πρόκριση. Ευχαριστώ, φίλε μου. Μα έτσι και που ήμασταν όμως. Είμαστε στο. Θέλαν την ΑΕΛ την Ομόνια. Ναι, νομίζω ότι. Θέλει να μας πεις κάτι άλλο, αφού ήταν εύκολη η πρόκριση. Εγώ είπα ότι δεν θέλω τον Ολυμπιακό που έπαιξε με την ομάδα την. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο στην ομαδική ομάδα που μου κόψε. Δεν καταφέρα να δέρω. Και προτιμώ την ΑΕΛ ή την Ομόνια στον ημιτελικό. Για να χάσεις τον τελικό. Πάλι, δεν αναφέρω τη λέξη να ορθώσει. Καλά που σου λέω όμως, γιατί είναι πιο δύσκολο με τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που σε παρασύρθηκε. Εγώ θα είχα την αντίθετη άποψη. Εγώ θα ήμουν πάφος, θα προτιμούσα τον Ολυμπιακό σε διπλό παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι είδε στην αγορά. Εντάξει, ρε φίλε, είχε να δει όμως τα δύο παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού, είχε να δει τα δύο παιχνίδια εναντίον της ΑΕΛ και είχε να δει τα δύο παιχνίδια εναντίον της Ομόνιας. Είναι τούτο το κριτήριο του Πολυμνίου θεωρώ. Εντάξει, έτσι είσαι σωστό και ο λάθος βασικά. Λοιπόν, πάμε στο Σαλαμίνα ΑΕΛ. Ποιος να ξεκινήσει? Ξεκινήσω εγώ. Εγώ σε χαρητήρα στην αλληλία προκρίση. Εντάξει, ήταν αρκετά μέτριο παιχνίδι. Η Σαλαμίνα καταφέρει να αποκλειστεί με δύο ισοπαλίες. Εντάξει.
Δεν μιλάμε και εκτός εξάδας. Ποιος οπαλίες ρε. Εδώ πρώτο μηχνή πρέπει να γιώσεις οπαλία, δεν πειράζει. Ναι, και αν, πέμας το αν δεν είναι το πέναλτι και αν και αν και αν. Αλλά θυμάσαι ότι μου έλεγες μετά το πρώτο παιχνίδι. Έλεγες μου ότι έχεις ακόμα ένα παιχνίδι να το ανατρέψεις. Ναι. Αν βάλω τα δύο παιχνίδια κάτω, η μοναδική διαφορά ήταν το πέναλτι του 83ου λεπτού. Συμφωνούμε. Συμφωνώ. Λέω ότι η Σαλαμίνα άξιζε την πρόκριση, να μην παρεξηγηθώ. Απλά λέω ότι το παιχνίδι θα ήταν πιο δίκαιο να πάει στην παράταση. Τούτο. Είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μια δίκαιη πρόκριση. Με είναι πάντως και παιχνίδι. Πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος. Και φάνηκε και τα πόσα αποθέματα ευκάλλουν την ομάδα για να περάσει. Ήταν πολλά δύσκολα τα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν πιο δύσκολα τα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα παρά με τον Απόλλωνα, που χωρίς παρεξήγηση ποιοτικά Απόλλωνα είναι καλύτερη ομάδα. Στο κύπελλο. Ένιωσα ότι ξεπέρασα έναν που τους κόδισκους είχαν την πάλου στο κύπελλο, που ήταν η Σαλαμίν. Τώρα εφάνηκε, το που λαούσα ότι εφάνηκε ότι οι παίχτες έδωσαν τα ούλα, γιατί μετά στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, σε ένα κύπελλο που έχουμε καλή μπαυτή, παίζουμε ωραία, δεν ήταν ίδια. Και φάνηκε ότι όταν ο Απόλλωνας με ποιότητα που έχει μπροστά, έκανε μας 4-5 επιθέσεις, κάθε επιθέση μύριζε γκολ. Μπορούσε να βάλει και 3 και 4. Ασχετά αν μπορούσε να βάλει ένα σκουάρι και το κάθε. Τι όμως θέλω να πω όμως γενικά είναι ότι πιστεύω όλοι οι αλίστες νιώθουν το ίδιο πράγμα ότι περάσαμε δίκαια, δεν πιστεύω ότι... Ποιο θέλετε, ε? Θέλω να αποφύγω την Ομόνη. Σίγουρα θα προτιμούσα έναν Ολυμπιακό, αλλά είτε Ολυμπιακό είτε Παφόν. Θα προτιμούσα παρά την Ομόνια, επειδή πιστεύω ότι ο Γιαννεύσκι σε τα διπλά παιχνίδια είναι καλός. Ξέρει, δεν χειρίζεται. Έδειξε μέρο των Ολυμπιακών πιο παγιά. Εντάξει, μια παρέθεση. Καθορισμένο το κήπεδο που να παίχτει ο τελικό ή ένα λόγο. Τον παίρνω, τον πούμε προχτέ. Γάσι πι. Υπάρχει προκήρυξη που μιλάει για το γάσι πι. Αν πάει η Αλπάφο, γιατί να παίξουν, α πούμε. Εγώ, αν πήγαινε η Αλπάφο, θα πήγαινα στο κήπεδο τη Δεμεσού. Να ζητήσουν όταν βγουν οι ομάδε του τελικού. Όταν οι ομάδε του τελικού, εντάξει. Μπορούν να ζητήσουν αλλαγή του γηπέδου και αν περάσει από την ΚΟΠ. Αν πάει ο Μόνια Πάφος, ας πούμε τώρα, μπορεί και το γηπέδο να υποστηρίξει. Μπορεί να πάει στο αρένα. Ναι ρε παιδιά, πρέπει να πει το και η αστυνομία. Ναι ρε, αλλά είτε αρένα πάει, είτε στο Αλφα Μέγα στη Λέμεσο, ξέρεις πόσες χιλιάδες κόσμο να μείνουν πόξο. Δεν κάνουμε το Αλφα Μέγα στη Λέμεσο. Λόγω νοτικού δικτύου. Είναι λίγο επίφοβο. 5.000 είναι να πας. Μα πόσες χιλιάδες. Σκέφτηκε να πάει ο Μόνια, φίλε. Θα πάμε μαζί στο Γασιπί προτιμώ. Αρτίγα, να μπορούσαμε να μας δώκουν ας πούμε που 10.000 εισιτήρια. Να πάμε, τουλάχιστον εμείς να πάμε όλοι. Δηλαδή μπορεί να είναι το Ομόνια έρθει στο αρένα. Όχι. Να σου πω όμως, αν πάει accident, πάει Ολυμπιακός Πάφος όμως παιδιά, μπορεί να γίνει στη Λέμεσο. Να μέσα στο νουέβο κάμπο. Όχι, έχουν κόσμο πολύ, και Ολυμπιακός έχει πολύ κόσμο. Νομίζω μια φορά να ζητήσω. Η μόνη φορά που έγινε ένα αλλαγή έδρας ήταν το ΑΕΚ από ΕΛ. Που γίνει και εγκλήρωση μεταξύ Γασιπί Γασιζή και παίξαμε στο Γασιζή και χάσαμε μπούτο από ελ 3D. Νομίζω ότι θα αναζητηθεί. Ομόνια Απόλλων Γασιζή. Απόλλων από ελ Γασιζή. Απόλλων ΑΕΛ Τσίριο. Γίνονται οι αλλαγές. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο από ελ Ομόνια να πείτε με ένα λίγο τι έγινε ρε παιδιά που πραγματικά έχω εικόνα. Εντάξει, ήταν μια πάρα πολλά καλή πρόκριση για μας και ο τρόπος που ήρθε η πρόκριση. Βεβαίως. Έχω σύζω ρε να το δω αλλού. Είχα πει για την άμυνα της Ομόνιας ότι δεν ήταν καλή και φοβούμουν το μάτσο. Αλλά ξένη άμυνα έκαμε έναν πολλά καλό παιχνίδι. Η άμυνα και κατάφερε η Ομόνια να προκριθεί. Στα μάτσο μετά από ελ η Ομόνια σε διαστήματα ήταν πολλά καλύτερη που τα από ελ. Αλλά πρόδωσε την άμυνα της σε κέρες φάσεις. Σε τούτο το μάτσο στάθηκε καλά η άμυνα. Φανήκαμε τυχεροί λόγω του πέναρτη στο τελευταίο λεπτό, διότι αν πιέναμε παράταση ήταν να φτύσουν πνεύμονες οι παίχτες μας, διότι εδώ καν τα ναι, ούλα. Ναι, επειδή δεν είχα εικόνα, σε θέμα φόρμας μες στο παιχνίδι, ποιος έδειχνε ότι μπορεί να αντιπεξέλθει στην παράταση. Το ΑΠΟΕΛ. Φυλάξε παίχτες ο Μιλογεβίτς. Ναι, ήταν στην πυραμίδα η αποδοσή του ΑΠΟΕΛ, ανέβαινε, αλλά δεν ήταν σε καμιά φάση καλύτερο. Στην καλύτερη φάση του ΑΠΟΕΛ ήταν μέτρο. Ναι, αλλά μετά το 100 κοινό που βλέπεις παραπάνω είναι φυσική κατάσταση, αυτό που σε ρωτώ. Ακριβώς αυτό είναι φόβο μου. Διότι η Ομόνια παίζει πάντα πρώτον ημίχρονο και δεύτερον ημίχρονο. Ξεκίνησαμε από τα 2,5 λεπτά, όπως είπε ο προπονητής μας, πήγαμε στα 20, μετά πρώτον ημίχρονο που είχαμε και εκεί, δεν είχαμε καλή αποδοσή. Ήταν καλή πρόκριση για την Ομόνια. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα συζητούσαμε ποιος είναι το φαβορί για το κύπελλο που τη στιγμή που το πιέν πέρσι η Ομόνια και ξαναπήγε στους 4 η Ομόνια, αλλά λόγω της κατάστασης της Ομόνιας θα παιχτούν ούλα. Τώρα ποιον είναι που θέλω
να πέσουμε μαζί. Η μόνη ομάδα που κέρδισα τούτον τον χρόνο είναι ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια. Με την Πάφο να δυσκολεύουμε, με την ΑΕΛ δυσκολεύουμε. Άρα να ήθελα ένα παιχνίδι και όποιος το πιάει, νομίζω οι οπαδείς ομόνες θα χαλαστούν. Ενώ πως στην κουβέντα που λόγωσαμε πέρσι με το Ομόνια Άχνα, που άτσι να το πιάνε η Άχνα, θα ήταν μια πολύ καλή έκπληξη. Βέβαια, θεωρώ ότι είναι να πάμε με σκοπό να διατηρήσουμε τον τίτλο μας. Άλιστα, Σωκράτη μου. Εγώ να διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Αντρέα. Θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ είναι καλύτερο από την Ομόνια στο γήπεδο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή το ΑΠΟΕΛ εκέρδισε την Ομόνια σε φάσεις που δεν ήταν καλύτερο. Ειδικά στο δεύτερο μικρόν παιδιά, το ΑΠΟΕΛ κυριαρχούσε. Έχασε και τρεις κλασικές ευκαιρίες που ευρέθηκε ο Φαμπιάνο, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική βραδιά. Έκοψε τρεις πολλά δύσκολες φάσεις. Εστίχησαν μας οι απουσίες, δυστυχώς. Ο Γουίλερ, και να πούμε περαστικά στο παιδί, διότι φέτος επρόσφερε πάρα πολλά στο ΑΠΟΕΛ. Έπαιζε 20 λεπτά τραυματίας. Έσφιξε τα δόντια. Κανένα δεν κατάλαβε ότι ήταν τόσο σοβαρό το πρόβλημα. Και φάνηκε στο MRI μετά, παιδιά, δυστυχώς. Ο Σαρφό έπαιξε χωρίς προπονήσει. Και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ δεν πάταν τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι οι Ομονιάτες είχαν πει στο μούτο ότι να το φάμε τώρα. Να το φάμε. Να το φάμε. Διότι έβλεπε το μέσα στο γήπεδο ότι περίμενε από στιγμή σε στιγμή οπότε να βάλει τον κόλτο από ελ. Και μετά η συζήτηση που είχαμε με θεκάπα στην Κερκίδα ήταν πρέπει να δούμε στην παράταση, διότι αν πάμε στα πέναλτι, ο Φαμπιάνο εμάστρο, ένα να σα αποκλείσει. Εγώ νομίζω ότι έκαμε ένα άλλο λάθο το από ελ. Πήγαινε πολλά επιθετικά. Προσπάθησε να δικαιώσει ο παιχνίδι μου το 90 λεπτό. Μετά το 80 εθώρουν και ο Κρέσπο, διότι εθώρουν το παιχνίδι, εθώρουν και ο Κρέσπο μπροστά από τη μέση και λαλό είναι να τους φύγουν αντεπίθεση και να τους το βάλουν. Εντάξει, να σου πω, οι προπονητές κάνουν ναι, μα εμπαστού τον που λαλό. Ενώ μπορούσε να τους πάρεις παράταση, να τους πεθάνεις πριν κούραση και να τους κερδίσεις και αμέ. Έκαμε εκείν το λάθος. Έκαμε μια λαθασμένη εκτίμηση, μια κακή διαχείριση ο Μιλόγεβιτς. Αλλά δεν δέχομαι από κανέναν από ελίστα. Όπω έλεγα τον κόκο μου, εντάξει, να λαλού βλακίες για τον προπονητή, ότι ένα χάπαρο, διότι εθκεύασα να ζουν τα πρώτα. Δηλαδή, παιδιά, το ΑΠΟΕΛ είναι πρώτο. Ο Μιλόγεβιτς συστάρισε πάρα πολύ το ΑΠΟΕΛ, έχει την καλύτερη άμυνα, μπαίνει πρώτο, έχει του. Εγώ σαν πολύ σα συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Μιλόγεβιτς πρέπει να βελτιωθεί λίγο στι αλλαγέ του. Όχι στον τρόπο που στείνει την ομάδα. Έχει πολλές περιπτώσεις που πρόσεξα τελευταία παιχνίδια. Χάνει το λιόμα. Χάνει το λιόμα. Πόσα προβλήματα υπάρχουν κάθε εβδομάδα. Έχεις παίκτες που δεν μπορείς να βασιστείς πάνω τους για όλα τα παιχνίδια. Δεν έχεις ένα βασικό κορμό. Δηλαδή, πιάσω το ΑΠΟΕΛ που την αρχή. Θυμούμαι, ας πούμε, για τρία συνεχόμενα παιχνίδια να ξεκινήσει η ίδια εντεκάδα. Που νομίζω ότι όλες οι ομάδες είχαν το. Η Πάφος ειδικά είχε το παραπάνω, η Πάφος έπαιζε 15 αγωνιστικές με 3-11. Εμείς δεν το είχαμε. Παιδιά, δεν το είχαμε το πράγμα. Και όταν το πράγμα στοιχίζει. Ας πούμε τώρα ο Δόνης σωρίς τον εφορμαρίστηκε. Έφαγε κάρτες, να κάτσε με την Ομονία. Δεν θα παίξει με την... Να ρωτήσω κάτι στο κράτη μου. Ο Γουίλερ είναι μόνος του φάτσισε. Σε μια φάση που πήγε να κάνει μια τρίπλα. Μόνος του ζαοπάτησε. Να το πούμε έτσι, ζαοπάτησε. Και φαίνεται από το γήπεδο και ελαλούσαμε το έμπατα καλά γιατί δεν το κάνει αλλαγή. Και ο ίδιος που το πάθος του και το γυνάτιν του σφίξε τα δόντια και συνέχισε. Φίλε, τι θα πει πάθος και γυνάτιν, είχες άλλο τρεις-τέσσερις αλλαγές. Φίλε, η αλλαγή σου, εντάξει, ο Σατσάς έλειπε με πειρατό. Ο Φεράρι δεν ήταν στην αποστολή. Ο Εφρέμ που είδα. Ο Εφρέμ είχε πειρατό. Εντάξει, και είχες το Σούσιτς, ο οποίος Σούσιτς προερχόταν από τραυματισμό, δεν είχε καλή προπόνηση. Δεν είναι η θέση του αριστερό μπακ. Και έβαλε το Σούσις να παίξει αριστερό μπακ. Ναι, αλλά ξέρεις το ότι πολλά πιθανό να γλίτωνε το χιαστόν ο Γουίλερ. Ρε φίλε, ελαλούσαμε το και εμείς καλύτερα να τον ευκάλει. Ελαλούσαμε το. Μπορεί να παίξει 3-5-2. Ο ίδιος, εντάξει, δεν είναι κατηγορήσεων το παιδί. Ο ίδιος, ρε φίλε, από το πάθος του, έσφεξε να δουν και έπαιξε στο ημίχρονο, ρε φάνηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και γίνηκαν οι αλλαγές. Έπαιξε ο Σούσις αριστερό μπακ. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στην Ομόνια Μπεθκά. Έδειξε ότι ήθελε το παραπάνω. Εγώ εφοβούμουν το πάρα πολύ το παιχνίδι. Γιατί συζητούσα με φίλου Ομονιάδε και με φίλου μου την Κατερίνα τη Ζορφά, α πούμε, πριν το παιχνίδι. Και λέει μου, να περάσετε. Λέω τη κόρη, εγώ φοβούμαι το παιχνίδι. Φοβούμαι το διότι όταν ξέρει ότι για την Ομονία ένα παιχνίδι ζωή, ο Δανάτο Πεθκατζόνη είχε άλλη επιλογή. Η Ομονία είναι Ομονία.
Έχει πάρει τη φανέλα. Δεν μπορεί να την υποτιμήσει ποτέ την Ομονία. Και δυστυχώ για μα γίνει και γίνω που γίνει. Η ζωή συνεχίζεται, επικεντρωνόμαστε στο πρόθυμα. Κοίταξε, μπορεί και κάποιοι να την υποτιμήσαν όμω. Φίλε, την υποτιμήσα. Και τούτε οι τσόφτε που ακούω. Ότι χαρίσαμε τους για να μας δώσουν την Ομόνοια. Εκάμε ένα λισβερίσιο και πέντε. Πελάρες ρε φίλε. Χάρισες με πέναρτι στο 96. Και σκηνοθέτησαν το οτβάλι να κουτσουβλήσει και να έβρει πάω στο χέρι του. Γιατί ήταν και ατυχία. Πολλά μεγάλη ατυχία. Ναι ρε φίλε, κουτσουβλήσε ο άνθρωπος παιδιά. Κουτσουβλήσαν τον Ολοΐζου. Ναι ρε φίλε, έχασε την ισορροπία του και όπως έπεσε είναι ήβρε στο χέρι. Απλά δεν μπορούσε να θεωρηθεί η χέρι στήριξη γι' αυτό. Φίλε, ήταν πέναλτι, δεν είμαι χώρος. Τούτο που λαλείες, ακούμε το για τα μάτια ανόρθωση Ολυμπιακός. Ότι είναι να δω και την πρόκριση Ολυμπιακός για να πιάνε ξεβαθμούς στο πράθλημα να γλιτώσουν. Τούτο ακούνται κάθε χρόνο να μην έχει παιχνίδια που ακολουθούμε να ξεπραθούμε στο κυβέλλον. Εσύ όμως εχάρηκες μεταξύ μας που μπήκε η Ομονία Εξάδα. Έχεις 6 πόντους σύρους, έτσι. Εχάρηκα. Δεν εχάρηκες που μπήκε η Ομονία Εξάδα. Που είναι πηγαίνει σαν μήνα εντός. Ναι, αυτά να λέγονται για όνομα τους. Εν ούλο χαρές τώρα τελευταία. Έμεινε εκτός εξάδας η ανόρθωση. Έμεινε εκτός εξάδας η Σαλαμίνα. Αποκλείστηκε από κύπελλο η ανόρθωση μέσα χαρές του. Την Ομόνια αλλαλείς έχουμε. Ευτυχές αληθινό τρίωρο. Λάλλες για την κουβέντα ότι πριν και χρόνια ήταν χαγιάτα που έλτσα αποκλείσαν την Ομόνια και τώρα ήταν τον τίθερο. Φίλαν τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια του. Η Ομόνια έχει απίστευτο βάρος η φανέλα της για να πάει. Αλλά τότε η Ομόνια υποτίθεται. Ας σου πω κάτι εγώ πριν το παιχνίδι. Ξεκούρασαν 8 παίκτες. Ναι ρε φίλε, αλλά εγώ βλέπα τους αποελίστες τη Δευτέρα βασικά, γιατί τρίτη νύχτα γίνεται στα Τέμπη και ένας ξανασχολητικά Δευτέρα. Εγώ στους αποελίστες που μιλούσα για τον περίπατο μας και τα λοιπά και να πάμε και να φτιάσουμε και πάμε στους τέσσερις και να σύρουμε την Ομόνια εντελώς εκτός στόχο τα πάντα, τα ούλα τζάμε για... Κατάλαβες τι εννοώ ρε φίλε, Ομόνια, ό,τι και να συμβαίνει. Εντάξει, μια παρέθεση. Πότε που τον είδα, έπιον τηλέφωνο τον Μπούφον και είπατε ότι είδα τον... Τραβάτας εσέναν οι φίλες σου. Όχι ρε, θα είστε σοβαρά κουβέντο τώρα. Χαζί να μην τον καταλάβω. Και έπιον λόγω του ρε, πέρασες που τον τάδε δρόμο. Λαλί μου ναι, λόγω του χαζί να μην σε καταλάβω. Διότι ευκήκαν που είναι Ευρώπη, που το κύπελο είναι πια και μπάνια και πια χρώμα. Είδες τον τώρα, είναι ακομούτζουρος. Αυτά συνεχίστε. Να σου πω την αλήθεια, ετοίμασα μπικίνι. Σικλούες, φκιαρούθκια. Εντάξεις τόσα χρόνια και ετοίμασες τα. Είναι από την λαλίστο τσιντον. Τσουλίθρα. Όχι ρε τον τροχό με το πουλί που πάνω είναι από το φλαμίγκο, φλαμίγκο μου και ξέρω. Α, νόμιζα φίλικα ρε. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Πουλαρίς επιβεβαιώνει μας και θα μας αγκούν να κάνουμε μπάνια. Πολλά δύσκολες οι καταστάσεις στην όρθωση που έρχονται. Πάλε καλά. Συνέχισε γλύωρα. Μπικίνι ιστορία. Είπε μαγιό καλοκαίρι. Είπε μαγιό κύπελλο. Πέρανε πολύ πολλά. Για ο φλαμίγκο. Για τροχόν του λαδού. Απάντησα του πατήχη ρε. Πάμε σαν podcast σαν τρέπουν παρέ. Θυμηθήκετε ζωτά από ελ. Διότι νευριάζω ρε φίλε. Όχι εγώ νευριάζω. Νευριάζω είναι ορθωσιάτες διότι λαλό σου καλά ρε Γιούτα που έρχονται στα 40 εκατομμύρια και ο πρωταγωνιστή και εμείς χρωστούμε γιατί δεν είμαι πρωταγωνιστούμε. Ήθελα να μου το σχολιάσεις. Εμείς ευκάλαμε διαμέρισμα στην πούληση φίλε. Όχι κοίταξε να δεις. Το μόνο που έχει να επιδείξει εντάξει σε εισαγωγικά διότι στο τέλος της ημέρας δεν είναι είναι ότι εμείωσε το χρέος. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή τούτο ένιωσε αγωνιστικά ένιωσε τίποτε. Γι' αυτό είναι ο Αργύρης. Ο άλλος κροστή 40 λαλί και πάει για προκάθλημα. Στο τέλος της ημέρας όμως. Στο τέλος της ημέρας όμως. Εντάξει. Το καλοκαίρι στη Γενική Συνέλευση. Το καλοκαίρι στη Γενική Συνέλευση ήταν 9,5 εκατομμύρια το χρέος. Και 4,5 που θέλει τώρα πώς θα τα βάλει, πήγε 13, παράλαβε 14. Είναι να μπούγαμε 10 χρόνια, τίποτε. Έκαμε ένα γύρο του θριάμβου ρε μαζί μας. Τίποτε δεν έκαμε. Θυμάσαι εδώ. Ενόμισα δεν τελικούς κυβλούς. Απλά έτσι για να επανέρθω διότι ακούστηκε λίγο κάποτσινο πριν που πάει για τον Ολυμπιακό. Εν υποτιμώ καθόλου και από την πρώτη ημέρα έπιασα και τον Τραχονίτη που την ώρα που φύγαμε που είπε τον κάτω συγχαρητήρια. Ήταν παράξια η πρόκριση του Ολυμπιακού. Πήραμε πολύ περισσότερα από ό,τι εδώ κάνει στο γήπεδο. Και ίσως ήταν και για καλό το ότι. Για καλό τη ομάδα, διότι την προηγούμενη φορά απλά μπήκαν που γάστο χαλήν τα προβλήματα που πιάνει το κυπελό.
Και ήρθαμε στο στήντο σημείο τώρα, με μιλήσεις έδειγιος να μιλήσεις. Ένα λεπτό ρε, μιλάς 20 λεπτά και ούτε άφησε μια σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε μου ότι. Απάντα μου με ναι ή όχι. Ναι. Στο podcast το άλλο, σου κάνουν παράπονα οι άλλοι, ότι μιλάς παραπάνω από λέω τους. Όχι. Όχι. Να εφοήθηκε τον άλλο. Έτσι αμέ τρεις είναι ρε, είμαστε 7-8 δαμέ. Τελειώσαμε για να έρθω εσύ. Όχι, θα λιώσουμε ποτέ. Θα επανέλθουμε άλλο 100 φορές. Αλλά πρέπει να μας κάνεις παιδιά. Σκεφτείτε και ένα πράγμα να έρθω εσύ. Σκεφτείτε. Εκπομπή μόνος του. Με 7 Google τα με. Θα μιλά μόνος του. Κάνετε μια εκπομπή 7 πλαστικές κούκλες φορεμένα με τα δεσμένα των ομάδων και ο Μπούφο να μιλά. Ενάνε η πρώτη φορά που να μιλήσει η κούκλα. Θα σου πω εγώ να μου να μιλήσει. Ενάνε η κούκλα που να μιλήσει. Πίστεψε με ότι μπορεί να τυχεί διότι εγώ είναι πιο πρωταθλήμα. Άντε πάλι. Τα επόμενα χρόνια. Όπω το κύπελο. Εσύ θα πιέσει ούτε ο Γιώργο. Είναι ο κλειάκυρο, με μα πιστεύω. Εντάξει, τώρα σε έχει. Εντάξει, να μου είναι στο Ολυμπιακό σαν ορθέ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εσύ προτιμά να πιάει το πρόθυμα του Αποέλ απλώ για να το πιάει ο πατήγη ή έσαι εγώ αυτερό. Δεν ξέρω. Ισού. Ναι, ναι. Εάν το να μην απευθύνω τον λόγο, ρε φιλέ, έτσι πιάνω το μου χώρο. Δεν θέλω να λέω. Νομίζω είπαμε την άλλη φορά, δεν ανάλυσα γιατί. Λέω να το πιάει το Αποέλ. Να περάσουμε στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχει πολύ ουσία να δούμε τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική. Γιατί περάσαν πολλές μέρες. Να δούμε λίγο πώς μπαίνουμε στα μπαράζ. Εντάξει, γιατί είναι εκείνο το πράγμα που θέλει ο καθένας που την ομάδα του. Γιατί κάποιοι είναι εντός, κάποιοι είναι εκτός στόχων. Αλλά η κάθε ομάδα φαντάζομαι έχει τους δικούς της στόχους. Λοιπόν, Μπούφο μου, έχετε κάποιον ιδιαίτερο στόχο εκτός που είσαστε ρυθμιστές του δεύτερου γκρουπ μαζί με. Στόχος. Λύση του διοικητικού μέσα στο Σεπτέμβρη και λύση συμβολέων όλη τη. Ο Μιράζ. Όλων των μπάτζων το Μιράζ. Που έχουμε. Ο Μιράζ, μακάρι να κάνουν προσπάθεια να τον κρατήσω. Ή τον Μιράζ ή τον Αντωνάκη. Εδάνικο. Ποιο είναι ο Αντωνάκη, δεν ο Αντωνίρ. Ο Αντωνί. Κορτέ. Τα σου βλάκα με στη. Το λίγο. Ο ένα που του σκιώ, πέρκει καταφέρουμε να κρατήσουμε. Του διότι είναι και δύο πολύ καλοί προσφερθέ και σε καλή ηλικία. Το λίγο. Που για μένα είναι να αποκαθαρίσει η σαβούρα, να βγάλουμε. Το μοναδικό στόχο που έχουμε είναι να μπουν λίμιτσι. Μπορεί να αναδειχτούν κάποιοι, να δούμε τι θα έχουμε σε υλικό που Κυπρέος. Έχει μάθει τη δεύτερη ομάδα, εσύ που ξέρεις. Έχει μέσα στη δεύτερη ομάδα. Έχει τρεις-τέσσερις, τελευταίο καιρό παρακολουθούμε και τα δεύτερα, διότι ένας φίλος έφορο τσάμε. Και παρακολουθώ τα δεύτερα. Αν πάει τα δεύτερα, καλύτερα από πρώτα ασφαιρός. Παίζει, εντάξει, είναι ευκαιρία τώρα. Πάντω σε προηγούμενο επεισόδιο ότι σιγά σιγά έρχονται οι καινούργοι παίχτε πίσω τώρα. Και οι παγιοί, οι οποίοι είναι καινούργοι, κάποιοι που τζινού, έπαιξε προχτέ ο Μεντόσα. Κάποιοι που τα παιδιά που ήρθαν το Γενάρη, όπω είναι ο Τσέρνι, η Εξιδέντζο, μπαίνει καλά. Ο Ντε Ουέστ, εξαιρετικό αμυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενο που φέραμε έτσι παιχτή. Είναι αρχοντικό, είναι δυνατό. Είναι εξαιρετικό παίχτη με στο γήπεδο. Ελπίζω να καταφέρει να δουλέψει σε λίγο τον Φιλίπποβιτς. Να μου είναι η δεύτερη δουλειά του Ρένιο Κλή. Πόρτα στον Μπρίζ. Τι να δώσει πολλά παιχτής. Εντάξει, ας πω κάτι. Είπα σε έναν πράγμα νηστία, οι λίστες, σου άρεσε μου πολλά. Λαλούν, έλειψε μας πολλά ένας Ντεντέ. Και ο Μπεμπέ. Εντάξει, ο Μπεμπέ. Ο Μπεμπέ είναι ένα στυλάκι το οποίο μπορείς να μην τερκάζεις στο παιχνίδι του. Του Γιαννεύσκη, αλλά ο Ντεντέ τερκάζει και ο Ντε Ουέστ είναι κάτι έτσι, πολλά εξαιρετικός παίκτης. Τώρα λοιπόν... Σε εντάξει ρε άλλο, να μιλάω για άλλους παίκτες. Να μιλάω για άλλους παίκτες. Που λες, anyway, τούτο που θέλουμε τώρα, το καλό της υπόθεσης είναι ότι ίσως να παίξουν τους παίκτες να πιάσουν παιχνίδια για να μπορούν να παίξουν το κύπελ. Σκεφτάσαι όλο, μπέ και ψηφίζεις δρόμο. Η προοπτική της ΑΕΛ, και με τον Ανδρέας Ανδρέου. Α,
Λοιπόν, ποια είναι η προοπτική της Αλγία του χρόνου και διοικητικά? Ξέρετε, γιατί λέω πολλά, μια συζήτηση είναι το αξάσχετο. Έκανα τη συζήτηση για τη Φόρμουλα 1, για τις προοπτικές των εταιριών που συμμετέχουν. Και κάθε ομάδα ποδοσφαιρικά έχει μια προοπτική για την νέα χρονιά. Στην ΑΕΛ, τι είναι που συμβαίνει τώρα? Στην ΑΕΛ υπάρχει ένα θέμα το οποίο ελλιώς, νομίζω και εσείς σαν δημοσιογράφος, πέμω αν κάνω λάθος. Ευκήκε η ΑΕΛ λίγο κοντά στο Γενάρη και είπε ότι από εβδομάδα περιμένουμε. Σε επίσημα η ΑΕΛ, το σωματείο, περιμένουμε τα νέα με τον επενδυτή κτλ. Και πριν την ημέρα δεν ξαναβγεί ποτέ κανένα να μιλήσει να πει τίποτα. Πάει και το ξέρω. Ο φίλος ο Νεοκλής είπε κάτι ενδιαφέρον, ότι ο δικός σας επενδυτής έχει αγοράσει ήδη ομάδα στη Γαλλία στην τέταρτη κατηγορία. Ναι, απλώς εκείνος που είχε, ήταν μεσολαβητής, ήταν και αυτός που έφεραν τους δικούς μας τους Ρώσους στην Πάφο. Ναι, μα, ήταν ο, πέμουν τον, ο Ντεσό, Γάλλος, Γάλλος, Ντεσό, ναι. Μαζί με τον Χάριν Τοχλική, προδιαιτητής. Ναι. Εγώ θέλω ότι... Αναγκιάζουν και επενδυτές, ρε. Ξέρεις, το κοινό που ήταν έτσι λίγο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι αφήκε εχμές ο Χάρης Τοχλικής στο Facebook. Για τον την υπόθεση. Είναι κάτι που έκαμε ένα post, δεν το θυμούμε τώρα κατά γράμμα, αλλά έφυγε εχμές ότι κάποιοι ίσως να με θέλουν. Το συγκεκριμένο. Και βλέποντας την ίδια ώρα που έρχεσαι και ανακοινωνείς μου ότι προσπαθείς να μου κάνεις κάποια συμφωνία με έναν επενδυτή και να απολυθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα, ταυτόχρονα έρχεσαι σαν διοίκηση και κάνεις προσλήψεις, κάνεις αλλαγές, φέρνεις προσωπικό, δυναμώνεις την ομάδα. Άρα ίσως τούτες να κινήσεις που το σοκλέους που να... δείχνουν ότι ίσως ήταν και αμέσως του χρόνου, ας πούμε. Ο Σοφοκλέος μας είπε το Γενάρη ότι παιδιά εντάξει ο Ζαμίτα για μένα. Αθένε για μένα για τα επόμενα τρία χρόνια για του χρόνου. Δεν ξέρω να γίνει. Συμβάζει άλλο τρία. Το πιο σημαντικό πράγμα τώρα και νομίζω ότι και το ΣΥΦΑΕΛ είναι κάτι το οποίο που έφκανε προς τα έξω και συμφωνώ με το ΣΥΦΑΕΛ, τα διοικητικά και τούτα ούλα θα είχα σχέση και θα είχα ρόλο εάν τελειώνει η χρονιά για μας. Υπάρχει το κύπελλο, έχουμε target, είμαστε όλοι φόκου, στηρίζουμε τους που είναι τώρα, είτε είναι Ανδρέας Σοφοκλέους, είτε είναι Ανέφσκι. Είσαι γρήγορος, ρε φίλε, τώρα είναι το πιο σημαντικό. Και αν μακάρι να έρθει το κύπελλο με το καλό και μετά να μάθουμε που σας πρώτα. Εντάξει, ναι. Πάντως, θέλω να πω κάτι για την ΑΕΛ, διότι η ΑΕΛ είχε παρόμοια προβλήματα μετά από ήλτσι που είπαμε το πριν. Εγώ θεωρώ παιδιά ότι αν η ΑΕΛ έπαιζε φουλ, που την αρχή δεν είχε τα προβλήματα με τον τραυματισμό, τον στιγμή που μιλούμε θα ήταν εξάδα. Για μα μέναν, πάντα η Έλεν Τζαχάμε ρε φίλε, γιατί δεν έχει καλό ρόστερ. Για μένα το ρόστερ της ΑΕΛ το φετινό, διότι η ΑΕΛ έχει πολλά καλούς παίχτες. Για μένα το ρόστερ της ΑΕΛ ήταν και εξάδα. Και πιστεύω ότι αδίκησαν και τον εαυτό της σε κάποια παιχνίδια η ΑΕΛ. Και εγκρίβα μόνο είμαστε εξάδα. Λοιπόν, να τρέξουμε, πάμε στη Σαλαμίνα. Στόχος μας. Ήδη ξεκινήσαν οι αγώνες να μεγαλώσει το μπάζετ για τον χρόνο. Να γίνουν οι ανανεώσεις που πρέπει να γίνουν για τον κορμό της ομάδας να μείνει. Και να αναδειχτούν νεαροί, όπως είπε ο Μπουφός πριν για όρθος, γιατί πάντα η Σαλαμίνα εδιούσε βαρύτητα στους Κυπρέους. Δεν έχουμε τζάλιν επιλογή βέβαια. Μακάρι να καταφέρει να βρεθεί επενδυτής, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Είναι προσπάθεια. Τώρα να μείνει να φύγει. Όχι, να ήθελετε τον να μείνει. Ναι, που είσαι Σαλαμίνα, ναι. Να ρωτήσω κάτι άσχετο για τη Σαλαμίνα. Κάποια φάση να γίνουν βελτιώτικα έργα στο αμοχωστό. Υπάρχει κάτι στο πλάνο. Γιατί ρε φίλε, εσύ το πολύ κόσμο γενικά και οι ομάδες που έρχονται, επειδή εσύ δεν κάνουμε καλά παιχνίδια μαζί σας, ούλες οι ομάδες φέρνουμε κόσμο, αλλά κάποια φάση είναι πρέπει το γήπεδο να εγκρίθηκε, να γίνει πιο να τελειώσει και είναι ευλογημένη η πολυκατοικία από πίσω. Εντάξει, για Σαλαμίνα που μιλούμε. Πιάμε σε αυκεύαστο, διότι εγκριθήκα στην κονδύλια για το αμόχωστο στο Παπαπούλο και το Δασάκι. Για 10 εκατομμύρια ευρώ. Για αναβάθμιση και τα λοιπά. Μάλιστα. Είσαι δημοσιογράφος στα γέρη μου. Εμπολιτικό ρεπορτάζ που κάνω. Εμπειρατίζε με στα κανάλια, πρέπει να ξέρεις. Κάμισε όπως τον κύριο μου τώρα που μπορεί να μπορεί να έρθει έναν άστρο που έναν άλλον που τον το σύμπαν, ας πούμε. Είσαι δημοσιογράφος, γιατί το ξέρεις. Μάχει έκλειψη, ήρθε με σελήνη και πρέπει το θρούμπο. Τότε είναι ένα πράγμα, ξέρεις εσύ. Θα αναλύσεις τώρα. Σιγά σιγά. Λοιπόν, άρα για το γήπεδο, έχει σχέδια ενώ ευκήκα σε σχέδια. Να γίνουν έρευνες, ναι, να κάνουν καταθέσεις σχεδιών. Θέλει μια ανατολική κερκίδα, ρε φίλε, που είσαι. Στο ΓΚΟΑ και να συνεχίσουν. Τώρα βάσει κυπριακό δεδομένων, καταλαβαίνετε πόσα χρόνια θα πάρει τον Ούλλο. Εγκρίμα όμως δεν φύγει η Σαλαμίνα. Θέλει ένα ποδοσφαιρικό κήπεδο. Ναι. Και που για μένα πέρα στόχοι. Να με έκαμε η ΑΕΚ χωρίς κόλμα. Αστείο. Ήταν αστείο. Ένα αστείο ρε φίλε. Ακούω, είχα σε πολλά ψηλά συχτήμηση. Έχει δύο. Εμένα μου το χαλάσεις. Ένα μαραζόνο.
Να μαραζώνεις. Αφού... Η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ κόσμο, ξέρω είναι το ούλι μας. Αλλά είσαι το αστείο μας. Μια λεπτό ρε παιδιά. Τώρα η ΑΕΚ ανακοινώνει σόλτα ώρα βρωμή West Ham. Έχει κάποιον μου να πει ότι που τους 6.500 παναλούστες κερκίδες μας οι 5.000 είναι άλλων ομάδων. Και να πάμε όλες οι κύπες να πούσαν κύριες. Είναι και παραπάνω η ΑΕΚ, ο Καμου, για όνομα του Θεού. Αστιεύκουμε, σε απλά είσαι το πείραγμα μας. Να πάτε ούλι δηλαδή. Καλά ρε, άμα είναι 2.000 πάμε νουλί. Επίαμε σίγη στο Ισλοβακία, επίαμε νουλί. Αύριο 6.000 να πάμε. Επίρε μας πώς είμαστε ρε, όλοι ξέρω το τέλος της ημέρας. Να σου κάνω ερώτηση. Μα και 4 άτομα μέσα στο ταξί να μπείτε πάλι ούλοι, εμπήκετε να σε ρωτήσουμε. Επειδή εσύ πάρεις, εσύ είσαι από τους οπαδούς που πάνε κάθε παιχνίδι ρε κουμπάρε. Κοινός του σίγιος που επίρε Σλοβακία, Σλοβενία που επίρε. Σλοβακία. Θωρείς τους κάθε αγωνιστική στο γήπεδο ή κάποιοι μόνο για ταξί. Εγώ είμαι στο πέταλο. Οι άλλοι μπορεί να ήταν και οικογένειες πολλές με τα μωρά που είναι στην Ανατολική και στην Δυτική. Πρώτο. Δεύτερο, αυτό το κύριε μου πας. Ξέρω ότι όταν έφκαλαν τις τιμές η ΑΕΚ για το παιχνίδι με η West Ham, πόση αντίδραση έφκαλε ο κόσμος μας. Και εγώ νευριάζομαι με κόσμον οι οποίοι πήγαν να δοκούν 800 ευρώ να πάνε στο Σλοβακία και να μείνουν 4 νύχτες, αλλά τους έκαναν το 30 ευρώ στο πέταλο και 50 στη Δυτική. Εν τότε περαβέντομα να μουρμουρούμε. Φίλε, έγινε ρε φίλε το πράγμα. Να ξαναφέρεις την West Ham στον κύριο χρόνο. Έλα σου πω, εδώ και 70 ευρώ να δω το... Εντά το πουλί είναι βάλε μας 70 τελικό εγκυπέλλο περσί και επάτησε μπα στον πόθο του Ανορθωσιάτη που ήθελε να πάει έναν τελικό και πάτησε για μένα. Εντάξει, ο Τορναλής έβαλε τους το κομπέντα φυσικά, αλλά άλλο παπά κύριο. Ήταν 70 ευρώ το... Παιδιά, της Ομόνιας στους ομίλους, τες τιμές θυμάστε τες. Ήταν ακριβώς. Γιατί το από τον καιρό που πήγαινε καλά, ξέρετε που μας έκαναν, δεν θέλανε δάνειο να πάνε. Όταν έπαιζες με Ρεάλ και με... Και σε άλλους ομίλους. Έχει φορές που έπρεπε να πουλήσουμε νεφρό για παγίπεδο. Έχει κόσμο που είναι σωτηρή. Ήταν 100 ευρώ πέρσι το πακέτο. Κοιτάξτε, η αλήθεια, η μόνη ομάδα που μπήκε ο Μίλου Τσίσον πάντα λογικές, τιμές ήταν ο Απόλλωνας. Φίλε, το Απόλλωνα ήταν πάντα λογικές, δηλαδή σχολιάζαμε το σε φόρμα από ελιστών. Ξέρεις γιατί φίλε? Δεν ξέρω γιατί. Διότι ο Απόλλωνιστας πάντα είχε το ταξίδι. Έπρεπε να πάει που λέμε σε όλη Λευκοσία, ήταν η πεζίνα να πάει τουλάχιστον τρεις φορές. Ναι, αλλά ήταν πολλά, φίλε, ήταν πολλά πιο κάτω. Δηλαδή νομίζω να πω κάτι. 120 ευρώ για να μην πιάνω στο Βασιπίεμα. 40 ευρώ παιχνίδι. Καλά. Η μάιν δεν ξέρω ότι έχει μόνο κάνει κοντά. Ο Πολύμνιος ήταν να με μια λιμάνα του χρόνου. Ο Πολύμνιος ήταν να πάρεις. Έλα φίλοι μου εγώ ζήμω ότι έρχομαι πετρολή. Είναι φλαγκό και φιάμε. Ο Πολύμνιος ήταν να που κάθε σκέφτομαι πέντε Ευρώπη. Τι εννοείς? Μια στην Πάφο, μια στην Ευρώπη. Μια στην Πάφο, μια στην Ευρώπη. Ήταν το αστείο της εκπομπής του τώρα. Λοιπόν, εντάξει, η Πάφος είναι το πιο κοντινό σημείο της Κύπρου στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια το. Εντάξει, η Πάφος γιατί είναι στενή πρόσωπο και ροβίζω. Γεωγραφικά. Γεωγραφικά. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, πάμε στη Σιλάκα. Η Σιλάκα μέσα στους στόχους του κυπέλου, είναι έναν τρόπο το οποίο θέλουμε για να απολύνουμε τα τρόπια μας. Που θα μείνει εκεί στο πρωτάθλημα, νομίζω να γίνουν δοκιμές. Πώς θα ήθελες πριν ο Παράσου να διαχειριστεί την... Μόνο Κυπρέοι ρε φίλε. Μόνο Κυπρέοι. Δηλαδή παίξαν 6-7 Κυπρέοι μετά από έλεγχο. Αρκεύσε να σου βάλει ούλους. Θα ήθελες που την ομάδα σου κάνω μια προβοκατόρια και να ρωτήσει να παίξει το ίδιο καλά με όλους τους αντιπάλους. Ή... Φίλε, μιλούμε για την Ομόνοια. Σε βαθμό στην ιστορία. Θεωρώ ότι να χαρίσουμε του οποιοδήποτε ή και αν το κάνουμε να φανεί, να το κάνουμε με το Γάντι. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι να τους παίξουμε ούλους στα ίσα γιατί 10 στα 10... Εμείς το πιστεύουμε. Εμείς το πιστεύουμε. Λοιπόν, γιατί ρε φίλε, πρέπει η Ομόνοια, και λαρώ το για να ακουστείς σε όλους τους παίχτες, να περάσει την Πάφο στο πρωτάθλημα, διότι το στίσιμα είναι στίσιμα. Να ξεκινήσω. Έχω έναν μπαρπέρι πολλά δυνατόν ο Γιάννης, θα σας στείλω για μου χτί, να σου αξιολύσει ούτε πάνω. Να κάνουμε στην εκπομπή ρε. Δαμέ, δαμέ, να γίνουμε. Όπως το γαμπρό. Λοιπόν, απλώς ενημερωτικά. Να βάλουμε σπόσορες, πράγμα. Αυτά ρε, φέρετε τη μηχανό. Και να φύγουμε τον Πούφο να μιλά στο background. Ναι, ενημερωτικά κάνα μια έρευνα. Υπάρχει παίκτης Ταραπουλούζης. Παίζει στο Άρη Λεμεσού. Στα U19. Ούτε κοινό είναι με κάθερον κάνει μεταγραφή. Λοιπόν, και υπάρχει και ένας. Και υπάρχει και ένας β' βοηθός. Ταραπολούζει Σίμος. Φαντάζομαι να ζήσουμε στην ομάδα σου, θα πετάσετε ρε φίλε. Θα πάτε 7η στην. Πιστεύω ότι είναι. Γιατί τι τραπολούζει Σίμος. Έτω θα με.
φέρα το μες στην κόπ. Πάει και καλύτερη δουλειά. Ή είναι ο ίδιος. Αν όντως κάνει αυτό, είναι ευκάλλη νόημα. Τι είναι ο ίδιος, ρε. Είναι ευκάλλη νόημα, ρε. Όταν με. Ρα του, ρε. Πού πάμε τώρα, πάει στον Απόλλωνα, 10 στα 10. Εμείς το πιστεύουμε. Κοίταξε, η ομάδα... Ξέγισε να μυρίζει η ομάδα καταρχήν. Ήρθε ο Αντώνε, και κάμε και... Εγώ είμαι σαν ψήτσους παρόλο ότι ήρθε και μάγο και άλλαξε τα ούλα. Άλλαξε την ψυχολογία. Πλέον βλέπουμε ένα διαφορετικό νουάρτα στα παιχνίδια με τον Αντώνε, ηγείται της προσπάθειας. Φαίνεται καλή μεταγραφή και ο Ντόνιο μπροστά με τον Πίτα, τον Ρομπέρς. Πίτας εμπέκταρας. Πίτας και μόνο Πίτας ρε φίλε, τίποτε άλλο. Ε φίλε, πλέον... Διακαιμαστό. Όχι. Είναι να πάει έξω μάλλον ρε παιχνίδι. Πρέπει να φύγει ο Πίτας. Κάτσε και εμείς έτσι είπαμε στα πρώτα έξι παιχνίδια. Ρε φίλε, κοιτάξτε. Εμείς τουλάχιστον πιένουμε εκεί πλέον και δεν μπορούμε τα μάθηκα μας. Βλέπουμε μια υποφερτή κατάσταση, πιάσαμε μια μεγάλη νίκη με ΝΑΕΚ με 10 παίχτες που η διαιτησία κατακριούργησε εμάς. Πολλά μεγάλη νίκη. Ναι. Χαρήκαμε να τελειώσει. Και μπροστά δεν είσαι όμω. Είστε μαζί μου. Είναι το Ευρωάνι, μα πάμε μαζί. Δεν πίστευκα πως να παρηγυρίσω τόσο πολλά γκολ του Βάρτα. Φίλε, σκιό. Έτσι, σαν να σου πούνε να σου το βάλει και ένα μέσα στο αλφαμέα να σου πω να παρηγυρίζω εγώ. Στο δύο ευκαιρίε βάζω τον κόλλο. Χάσαμε γλυκιά, γυαλιά, είχαμε πέντε λεπτά τα βρούμε. Γυαλιά του αγγλικιά, τη σάρπα του καπελού. Ήρθε να πω σήμερα, δεν ήρθε να κλάβει να κατέρει. Όχι, ρε φίλε, για για να Όχι ρε φίλε, χρειάζεται τον τόσο κόσμο, χρειάζεται τον ομάδα, μια νίκη να... Ξέρεις πόση κριτική είναι να απορροφήσει την ομάδα φέτος, που μας δηλαδή. Κατάλαβες να μου σημαίνει να βάλει γκολ ο Άρτα. Φίλε, στα καλά του ο Άρτα είναι game changer. Αφού μιλούμε για Απόλλωνα, να κάνουμε μια παρέθεση, γιατί έχω τα μπροστά μου την βαθμολογία του δεύτερου γύρου μόνο. Είσαστε τρίτη στο δεύτερο γύρο. Ας πω η βαθμολογία του δεύτερου γύρου. Σκεφτείτε ότι ο δεύτερος γύρος ήταν ο μοναδικός σου προαθλήματος. Έχει το Απόλλωνα και η ΑΕΚ που 29, έχει ο Απόλλωνας 25, ο Άρης 24, ο Ομόνια 22 και η Σαλαμίνα 22, άρα τούτη είναι η εξάδα. Και είναι 7η ΑΕΛ με 21, 8η Πάφος με 19 και Ανόρθωση 16. Οι υπόλοιποι είναι λίγο πολλά όπως τα ξέρουν. Άρα λέμε για τον Απόλλωνα, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν άσχημος ο δεύτερος γύρος. Απλά κάμε το 0 στα 3 κάποια φάση. Ναι. Βασικά αδικήσαμε και εμείς τους εαυτούς μας λίγο. Χάσαμε πέντε πόντους που την Καρνιώτησα και από τον Ολυμπιακό στο 90. Ναι, που μπορούσαν να είμαστε πιο κοντά, αλλά όπως λέει και ο Πατής, και συμφωνώ με το αν δουλειά ή γίνεται. Εν είμαστε ευχαριστημένοι με τη θέση που είμαστε και θέλουμε να παλέψουμε όλα τα παιχνίδια. Το 10 στα 10 που λέω υποτύπω να στείλω, θέλουμε να παλέψουμε για 10 παιχνίδια και όπου μας κάλει. Να ευκούμε Ευρώπη, ευκήκα. Να ξέρεις να μου πρόσεξα σαν τρίτος ρε νεοκλήμου τώρα με τον Αντώνη. Αν μάθωρεις έναν προπονητή, ο οποίος χοροπηδά στον πάγκο σε έναν παιχνίδι ουδέτερο άρα μόνο και μόνο και καταλάβεις ότι αλλάξαν κάποια πράγματα έστω και εκείνο ότι ζήτω ρε ρε φίλε να σου πω το ότι νιώθει το ήταν και αρχηγός ο Μποχτάν για πολλά χρόνια στην ομάδα εγκαλώ γύρισε η ψυχολογία τώρα τακτικά είναι να μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω. Ήρθε καπάζιν και νίκη στην ΑΕΛ. Έτσι να μπούμε στα play-offs και να... Εμείς δεν να παίξουμε με ούλους. Όχι ούλοι. Φέραμε και κάτι Ιωάννα Αντώνε, κάτι Στοϊκίτσα που ήταν λίγο. Ναι, φέραμε στους καμπόσους εμείς. Που είναι τέλος πάντων να μην ανοίξω. Έκαμε και απολώνω στο Αιγίτσα. Ναι. Εντάξει, γύρισε και στρίλε μεσάνες. Δηλαδή να έτσι που είπες τώρα τα νούμερα. Λοιπόν ρε, πάμε στην Πάφο. Πες μας τώρα έτσι ειλικρινά ποιος είναι ο στόχος. Εγώ πιστεύω ακόμα ότι αν ξεκινήσεις με ένα 2-2 μπορείς να είσαι για μένα. Λοιπόν, πάμε να πω για την Πάφο. Μεγάλη απογοήτευση για το χθεσινό αποτέλεσμα. Ενώ παίξαμε πάρα πολύ καλά με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό, είμαστε τραγικοί. Πήγες μακάριο. Πήγα μακάρι. Ήταν τζοπανός, ήταν. Επειδή είναι ένα καλό φωτογραφία του Ρόμπου, ψυχρέμαζε και φίλο πλέον. Ελά, εγώ νομίζω να μα πει μια κουβέντα για το πάνω. Υπάρχει το ου, πόση, αλλά πού. Λοιπόν, α, δικό σου. Ναι, κάθε φορά πρέπει να το ξυτιλίουσει, να το τσακάρουσει. Anyway, υπάρχει ένα νόημα μεγάλο, το είπαν οι Λακεδαιμόνοι. Ο φίλο μου Νεοκλή είναι γνώστη αυτή τη ιστορία. Σημασία λέει δεν είναι πόσοι είναι οι εχθροί. Αλλά που είναι οι εχθροί. Οι παίχτες μας δείχνουν ότι δεν θέλουν τον Μπέρκ. Έτσι παίζουν. Παίζουν για να φάνε τον Μπέρκ.
Λέω σου το εγώ ρε φίλε. Απλά ο Μπέρκε ενός γύρου. Έτσι με την Ομόνια το ίδιο. Ενός γύρου είναι. Σαν να πάει και λήφκει βενζίνα του. Φίλε δεν ξέρω με πραγματικά. Εγώ δεν σταματήσα ποτέ στον ένα γύρο πάντως. Τσονιά μου παιδιά βενζίνα να θυμίσουμε ότι ο χορηγός μας είναι η πετρολίνα παιδιά. Ναι. Τονίσουμε. Λοιπόν, πραγματικά προσπαθούμε να βρούμε το λάθος που πάει στην ομάδα. Έχουμε να ανακτήσει ο παδί της Πάφου. Δεν ξέρουμε γιατί. Πέμε μας λίγο για την πολύ διαφημιζόμενη μεταγραφή που μας ελάλεσε. Φίλε, ο Μπρούνο. Η μεγαλύτερη μεταγραφή της Κύπρου 2,5-3. Και ο Μπρούνο πραγματικά της αξίας, Ανδρέα μου, δεν είναι σταύρος εμπάσα. Είναι τραγικός παίχτης για μας, πραγματικά. Ο πορτάρης μας επίσης πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας ο τρίτος μας είναι πολλά καλύτερος που τον δεύτερο της Εθνικής Κροατίας. Γιατί είναι ο δεύτερος. Και πάντως απόσβεση έκαμε διότι κάθε μάτς τρώει. Φίλε, πραγματικά ευκήγαν μας λαθασμένες οι μεταγραφές του Γενάρη. Όσο νόμα το έρε φίλε, αλλά... Έρε φίλε, γίνεται ρε φίλε. Πόσο χρόνο καιρός συμβουλάνε ο τερματοφύλακας. Δύο χρόνια, αλλά δεν μπορεί μέσα. Έχει και καλό, Γέρι, είναι τουριστικός προεσμός. Εγώ αν είχα το βαλαγάρι μέσα στην ομάδα μου, ήταν να θέλω να παίζει σε κάθε παιδί. Αιώνιο πρόβλημα, ρε φίλε. Όλοι θέλουμε να παίζει. Μόνο ο Μπέρκα Εθνό βάλει. Μα γιατί δεν παίζει, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Εγκολλήματα, ρε φίλε. Έχουν κάτι διάφορε. Είναι Νορβηγοί, είμαι Φιλανδού σε πολιτικό επίπεδο και γι' αυτό. Νόμιζα φίλοι. Πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω φίλε, πραγματικά και εμείς διαρωτούμαστε τι πάει λάθος. Πληρώνονται στην ώρα τους ρε φίλε, δηλαδή έχουν τα πάντα ρε φίλε. Πληρώνονται στην ώρα τους, έχουν τις ανέσεις τους προπονητικών κέντρων άψογο. Η σχέση του προπονητική διοίκηση. Ενώ εμείς που τους καιρώνουμε στην ώρα τους παίζουμε ας φίλε. Ήδες, ενώ εμείς που τους καιρώνει παίζουν μια χαρά. Δεν καιρώνεται ρε. Παίξετε και αν καταφέρω να σας καιρώσω. Εδώ τώρα την ανόρθωση που έφυγε ο Μπουλάιδη να μην αγάμετε. Λέτε για τον Μπουλάιδη. Μην το πουρτίζει ρε σου ρε. Για να βάλω λίγο μέσα στην κουβέντα. Να βάλει λίγο μέσα στην κουβέντα. Φίλε, αρέσκει με. Εκρούσαμε και χάσαμε τα όλα και είμαστε δαμε. Τι εννοείς. Τα ριάγια πάντια έρχονται. Η ανόρθωση εγκλή. Λοιπόν, πέμε στη σχέση με προπονητή με διοίκηση. Γιατί ο Μπέρκ έχει λευκή επιταγή με τη διοίκηση. Φίλε, στηρίζουν τον ακόμα. Στηρίζουν τον ακόμα, δεν ξέρω τον λόγο. Ο Νεοκλής λέει μια άλλη άποψη ότι είσαι στο στόχο σου, είσαι κοντά στο κύπελλο. Κάμε τη σούμα σου στο τέλος του πρωταθλήματος. Έχει μια λογική. Σήμερα ακούσα ότι τίθεται θέμα του προπονητή. Φίλε, ακούσα το στον δρόμο που έρχομαι. Την ώρα που είναι Μιλάνο, μπούφος του στέγη. Φίλε, εσύ να μας πει, Άντρε, να μας βοηθήσει λίγο, ρε φίλε. Φίλε, με την Ομόνια, πώς ήταν ο Μπέρκ, ρε φίλε. Πριν να φύγει από την Ομόνια, πώς ήταν η... Εντάξει, εμένα αντίον που με ξενέρωνε πάρα πολλά, είναι όταν είχα αποτέλεσμα, ναι. Στο 90, ναι. Με 0 αλλαγές. Έχω αποτέλεσμα, κάναμε 3 διακοπές. Και σοβαρίζαμε τελευταίο λεπτό, ας πούμε. Κακός προπονητής ένενη, κακός προπονητής αποδείξε το στην Ομόνια, αλλά... Ούτε πολλά σπουδίες όμως. Μα τι έστει κακός προπονητής που τη στιγμή που έχεις παιχταράς στον πάγκο και κάνεις αλλαγές. Όλοι μας πουδάμε, όλες οι ομάδες, τους παίχτες που έχει πάφος στον πάγκο, θέλαμε τους μπορείς για έντεκαδά τους. Είναι διάφορο. Και κάνεις αλλαγές ο άνθρωπος. Είναι το μοναδικό του για μένα ένα κλίμα. Είναι κλίμα, το μέσα αλλαγές είναι κλίμα. Καλά ρε παιδιά, ένα λεπτό, συγγνώμη. Πέρσι η πάφος δεν είχε μπάτζετ. Προπέρσι. Φέτος είναι στην τετράδα του κυπέλλου. Πείτε πολλές φορές μάνα μου στο κυπέλλου. Όχι. Είναι στην τετράδα του πρωταθλήματος. Σα ήταν πολλές φορές μάνα μου στην τετράδα του πρωταθλήματος. Όχι. Είστε ένα άνθρωπο τόση χρονιά και αν δεν τα πιάσει, φτιάξετε τον. Η προσέγγιση του Νεοκλή. Θέλω να ακούσω τίποτα μου. Απλά το λέω γιατί πραγματικά νιώθω κάποιες φορές ότι και εμείς κάνουμε τα ίδια πράγματα. Ναι, πρέπει ο Πάφος να θυμηθεί ποια ήταν και ποια είναι. Step by step, είναι μέσα μια νύχτα. Εμείς πήραμε, συγγνώμη, να δείτε. Ναι, ελεύθερα. 10 χρόνια γινιούσαμε το ΑΠΟΕΛ, 10 χρόνια. Χρόνο μετά το χρόνο, συνεχόμενα. Έτσι είναι εύκολο να πάει τσάμε. Έτσι παίζεις μόνος σου. Παίζεις βαρετές φάνελες, παίζεις διάφορες τάστες. Οι βαθμούς είχαν υπάφος, ήταν εκείνοι που είναι χάνουν τα πράγματα. Οι υπάφος είχαν ηλίθιους βαθμούς. Συμφωνούμε. Ερώτηση, πατήχη μου, για να φτάσει η ΑΕΚ στο σημείο να πιένει η δεύτερη θέση, η τρίτη θέση και η Ευρώπη, πόσα χρόνια προσπάθουσε η ΑΕΚ
Μια δεκαετία. Μετά που ήρθαμε από τη διαβάθμιση, ήταν η πρώτη χρονιά που πήγαμε στους ομίλους του Europa League, που και αμέσως άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά. Και είπα ξανά σε μια εκπομπή μας ότι η φθορά του να μην πιάσει τον τίτλο έχει και τα καλά της. Δηλαδή το να χάσεις και ο τρία πραθήματα πας στην τρίχα, μπορεί να σε δυναμώσει στο τέλος, γιατί είναι το βήμα παραπάνω που πρέπει να κάνει στην επόμενη χρονιά. Να πιάσει. Και εγώ θεωρώ ότι κάποια μικρά βήματα παραπάνω κάνουμε τα φέτος. Να δείξει. Και θα σας πω να μου φταίει για τον Μπέρκ. Τούτος για μέ. Αφού στο νιό βρέσεις δεν τα σάρκα του με ποιον έπαιζε και λένε αφήστε τον Μπέρκ εις εγώ και έτσι και έτσι άπωνες μου τον καιρό τώρα. Εσύ φταίει. Όχι και κάτι άλλο. Έχω την καλύτερη επίθεση. Και κάτι άλλο που παίζει ρόλο σοβαρά. Ακόμα έχω και κάτι άλλο που παίζει ρόλο σοβαρά. Είπε ο Πατήχης ότι έκανα 10 χρόνια να έρθουν όσο με 10 χρόνια. Αν πιάσεις όμως και την προϊστορία. Με μου την πορεία τον άλλο όνομα και δεν πήγαιναν καλά. Άιτ με ένα δεκιός ωραία καλό μου να σου πω. Αν πιάσεις την προϊστορία πριν την ενοποίηση της ΑΕΚ είσαι μια ομάδα σταθερά της πρώτης κατηγορίας του Μεσοβορικού και μια ομάδα που τα πλείστα χρόνια ήταν στην πρώην κατηγορία σε σύγκριση με την Πάφο, διότι ρώτησε ο Πολύμνιος πόσα χρόνια έκαμε, σε σύγκριση με την Πάφο που ως πριν 2 χρόνια για όλη της την ιστορία ήταν ασανσέρ πάνω κάτω. Μια πάνω μια κάτω. Είναι τα όχι. Είτε ευαγόρα είτε. Είτε ευαγόρα είτε απόπειτα ήταν ασανσέρ όλες οι ομάδες. Λοιπόν, πάμε πίσω στο πρωτάθλημα. Και μια κουβέντα να ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. Θεωρεί κάποιος που του σκιώδει εσύ το πάνω χέρι, ή ξεκινά. Άσχετο με το. Εντάξει, όταν κερδίσαμε το απόγευμα τη στο ΣΥΝΤΕΣΣΕΡΑ, είχα πει και το πιστεύω ακόμα ότι επειδή με το ΑΠΟΕΛ που παλεύω, εγώ θεωρώ ότι ο Άρετσε ή Πάφο έναν τζαμί, ήδη έπαιζαν πολλά κατώ, ότι σου εξασφαλίζει κανένα τον τίτλο. Και εγώ είπα και κάτι άλλο ότι το πρωτάθλημα θα παιχτεί μεταξύ στα παιχνίδια ΑΕΚ από ΕΛ. Διότι αν πάω στο παιχνίδι στο πλη 2 και το πρώτο μάτσο χώρο στην έδρα μου δεν κάνω λάθος, αν η ΑΕΚ έχει τα κότσα να κερδίσει το από ΕΛ και φκεί ξανά πρώτη, τότε πάλι να μιλούμε για μένα. Αν το από ΕΛ κερδίσει την αξινά και πάει στο πλη 5 όμως, τότε αλλάσουν πολλά τα πράγματα. Προς το παρόν είναι πολλά νωρίς για να κάνεις εκτιμήσεις και προβλέψεις να μπορεί να γίνει. Ρε πατή μου, αιμορραγείται όμως και δύο βαθμούς πως λέμε σαν τις ομάδες. Άρα να παίξει εδώ τον ρόλο του. Εντάξει, παιδί, θέλουμε να την έδρα του για να καυτεί και η ΑΕΛΕΦΤΑ παιχνίδια να φάνε τερμά και χάσε νεκτές πόνο από όλο. Εντάξει, μα είναι δικό τους γήπεδο. Θέλω να σου πω ότι ναι να παίξουν ρόλο τα μεταξύ σας παιχνίδια, αλλά και αν χάνεις ένα σωρό σε εισαγωγικά. Καλά, να χάσω και εγώ και το από έτσι το ηλεμεσό, σημαίνει πάλι το πλη 2 ένα. Σοκράτη μου. Κοίταξε ρε φίλε. Η μόνη ομάδα που δεν μπήκε πρώτη στα playoffs και σε πρωτάθλημα είναι το ΑΠΟΕΛ. Καμία ομάδα δεν το πέτυχε το πράγμα. Η ιστορία δείχνει ότι όποιος πάει πρώτος πιάνεται. Πάει στην προϊστορία ανοιχτό και πάνω όπως είναι τα δεδομένα τώρα. Θεωρείς ότι το ΑΠΟΕΛ έχει ο πάνω χέρι. Φίλε, τη στιγμή που είναι πρώτον έχει ο πάνω χέρι. Όποιος προηγείται, αν ύστερα από τρεις αγωνιστικές είναι η ΑΕΚ πρώτη, να σου πω έχει η ΑΕΚ το πάνω χέρι. Με τα δεδομένα που έχουμε. Μπροστά μας υπάρχουν 30 διαθέσιμοι βαθμοί. Αν το ΑΠΟΕΛ πιάει 28, είναι πρώτο. Να το πω έτσι. Έχει δύο ομάδες τις οποίες στο πρώτο ή στο δεύτερο γύρο κερδίσατε. Μιλούμε για την Ομόνια και τον Απόλλωνα. Κερδίσατε τις δύο φορές. Έχουμε την ΑΕΚ που έχουμε μια νίκη. Την Πάφον που ήρθαμε μια ισοπαλία και κερδίσατε μια φορά. Και έχουμε και τον κακό μαζέμονα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή η μόνη ομάδα στην εξάδα που έχουμε έναν πόντο είναι ο Άρης. Που άρεσε και κέρδισε μας μέσα στην Λευκοσία και φέραμε ισοπαλία να πούμε στον κύριο Μενέλαον καλησπέρα για εκείνο το πέναλτι που ένιδε. Να το θυμηθώ ρε φίλε. Γεια σου κύριε Μενέλα. Συγγνώμη ρε φίλε. Φίλε να σου πω κάτι. Όχι. Έχω παρελθόντι ο Μενέλαος. Ενώ Μενέλαος τώρα μέσα. Ενώ Μενέλαος μέσα. Όχι, δώσ' το για εχθές του φίλου μου του Πολύμνη. Έλα ρε δικό σου ρε. Είχε μια πέναλταρα ο Ολυμπιακό. Τι είναι το τι εδώ και. Είχε πέναλταρα. Το σέρι. Να σου πω 7 φάση που μας αδικείς σας ήταν. Έτσι για να μην αδικούμε στο σύνολο είπα το εσύ και άλλη φορά φκάρουμε τις 7 τελευταίες αγωνιστικές
Να πούμε ότι μέχρι 19 είναι αγωνιστική, είχα 17 πόντους. Και από τη 19 μέχρι 26 πια 19 πόντους. Λοιπόν, όχι, έχει δίκιο ο Μπουφός, έχει δίκιο και είχα τα καλή περασμένη εβδομάδα που έκανα την... Είναι η ίδια, ναι, απλά η βελτίωση που έλεγα... Ήταν η προετοιμασία της περασμένης εβδομάδας, απλά είναι έκανα το επεισόδιο. Είχα το βάλει περασμένη εβδομάδα, είναι έκανα το επεισόδιο. Γιώργο, για μένα, στα παιχνίδια του πρώτου του γκρουπ, πρέπει να έρχονται πάντα ξένοι διαιτητές. Δεν έχουμε αρκετά Κύπρος διαιτητής, παιδιά, σε κανένα. Και για μένα, το ότι στην τελευταία αγωνιστική έβαλαν ξένους διαιτητές μόνο στα μάτια που παίζουν την εξάδα, ήταν λάθος που δεν έβαλαν ξένο διαιτητή στο μάτια της ΑΕΚ. Διότι επέζερουν και η πρώτη θέση. Και δεν ξέρω ποιος εγκέφαλος θα σκέφτεται μες την κόπτουν τα πράγματα. Αν θέλουν να έχουν μπορούν την ισονομία, πρέπει να βλέπουν σφαιρικά τα πράγματα. Λοιπόν, ρέθηκια. Άντε, να βγούμε λίγο από την ατζέντα να το χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα. Ναι. Ό,τι θέλεις. Πριν περασμένο επεισόδιο, ρε Πολυμνή, που έλειπες, συζητήσαμε ποιο ήταν τον γκολ που πανηγυρίσαμε παραπάνω στη ζωή μας στο πρωτάθλημα, σε αγώνα πρωταθλήματος. Σήμερα θα συζητήσουμε για το κύπελλο. Επειδή εσείς δεν έχετε καλά να μας πείτε για το κύπελλο, θέλεις να μας πεις τον γκολ που πανηγύρισες παραπάνω στη ζωή σου στο πρωτάθλημα, της Πάχου. Έχεις το εύκαιρο μες στο μυαλό σου ή θέλεις να το σκεφτείς λίγο να μας πεις μετά. Σαλαμίνα στο αμόχωστος. Φέτος. Το ΝΑΜ. Να το σκεφτώ λίγο με το τσάν μου. Δώσω το τσάν σου. Λοιπόν, πάμε στο κύπελλο. Να θυμηθούμε όλοι ποιο είναι το παιχνίδι που πανηγυρίσαμε περισσότερο στη ζωή μας ένα συγκεκριμένο γκολ. Αν θέλετε τελικώς, αν θέλετε όχι. Με την προϋπόθεση ότι ο Νιοκλής θα μας πει τον κόλ του Μερκή στο Γασιζή, γιατί έχουμε ψυχολογικά ακόμα. Είχα έτσι πρόθεση μέρες. Σίγουρα, ευρε άλλο. Αν μπεις τον κόλ του Μερκή, άνοιξες την πόρτα να φύγεις. Είστε προετοιμασμένος. Φίλε μου, για ξαναδείς. Αυτή η φανέλα. Α, είστε προετοιμασμένος. Είναι η φανέλα που φορήσαμε στον ιστορικό τελικό. Και ποτέ δεν έχει. Εσείς τι. Στον ιστορικό πλέον τελικό το 2013 με την ΑΕΛ. Λοιπόν, στο 85. Ο κύριος σκόμινα εδώ και ένα πέρατη ο Θεόν να το κάνει και σαν του σακέτη έτσι, έπες. Φίλε, εσύ ψάχαμε, εντάξει. Γι' αυτό μόνο ευκαιάδε μετά. Προετοιμάστο. Εκράνον του και λέμε μου έτσι, γιατί να μου συμβαίνει το πράγμα. Εν είδα ο πέρατη. Περίμενα να σ' ακούσω, φάνασαν, αλλά κύπελο, ξέρω εγώ. Δεν άκουσα τίποτε. Άκουσα μόνο το σπανηγυρισμούς που είναι κερκίδα μας και λέω, α, πρέπει να το κόψει. Λεπτή παρέθεση, ίσως την ίδια γυναίκα μου τότε έκρουσες, πάμε αλλού. Πάντα έφυλα ξένα. Με σταθερό ρε φίλε. Έχει 10 χρόνια ρε κανεί. 12 χρόνια. Αλλά παντρεύκεσαι τώρα, ναι. Πότε είπαμε. 8 του Ιούλη, πάρτε μες στο καλέντάρ σου, μην ρωτάς κάτι στο. Ένα... Να το λέμε να έρθει και ο κόσμος στο πέτρες. Τόσο γάμο ρε, κλείσει το δρόμο. Έχουμε τραπέζι, είναι πρόβλημα μόνο ο Μπούφος, είπε εμάς ο οποίος παντρεύκες ο Πιλαβάκης ο Σαβής την ίδια ημέρα. Ο Πιλακούτας, συγγνώμη. Ο Πιλακούτας, ρόγε σου. Παντρεύσεις, κόρες με ρακούτε. Πριν το τραμ που κάνουν το μικρόφωνο. Αρκεί ο μικρόφωνο να αρκέψει. Χαιρέτηση. Ναι, να ζήσει ο Νεοκλής, αλλά για όρθος είμαστε εκεί κάποια προβλήματα και τα λοιπά. Να φύγουν τα μωρά μου η πίστα. Να φύγουν τα μωρά μου η πίστα. Λοιπόν, να απαντήσεις. Θέλεις να μας πεις εσύ τον κόσμο πάνε. Ναι, το μάνα. Θέλω ένα καφιλίκι όμως τώρα. Θα πρέπει να απαντήσεις τον Νεοκλή. Όχι. Ένα παντός από πολωνίστες τον μήνα. Εντάξει. Το λοιπόν. Δεν είναι. Αυτό το μήνυμα. Το Μάρτιο. Δεν είναι στο λοιπόν το δέρμα που πανηγύρισα παραπάνω. Ήταν το δέρμα του Αλέξη του Γαρπόζη στον ημιτελικό. 2-1 στο Τσίριον. Με την Ομόνια. Και μετά κερδίσαμε 4-2 στη Λευκοσία. Και χάσαμε μια όρθωση στα πέναλτι στον τελικό. Την χρονιά. Το χάσαμε. Ξέρει γιατί χάσαμε. Στα πέναλτι. Γιατί σε φέρασε. Δεν είναι μόνο. Απλά η βίντεο είναι ότι 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 η λοιπόν, πού πάμε,
Θέλεις να μιλήσεις εσύ? Περίμενε λίγο. Δεν είναι ανάγκη. Άσο να πάμε στον Ιάκωβο να μας πει. Φυσικά το παιχνίδι που πιάτε το κυπελό. Πρόσω να γέννητος λογικά. Πάμπης Ανδρέου. Πανηγύρισα το άλλο τερμαν του Πάμπη Ανδρέου που τον εκατεύκαμε και οι 8 δάμοι. 2001. Τον κόλ του Ζουμπάρεφ. Ναι. Και κόλ του τον Πρασίνοβιτς πάλι με τον Απολλώνα. Είμαι τελικά. Αποκλειστήκαμε μετά με τον πιο σαλαμινέικον τρόπο να βάλαμε ένα αυτόν κόλ. Μάλιστα. Πού πάμε, Μπούφο, εσύ. Μπούφο, να σε διακόψω μια φορά. Ξέρεις, για να καταλήξεις πόσο πολλά επανήγηθες τον κόλ, θυμούμε μια λεπτομέρεια και ο καλός τον Αλέξη τον Καρπόζη να με διαψεύσει αν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν έβαλε τον κόλ, πήγε να πηδήσει που και να πούνε και διαφημιστικές ταμπέλες του Τσερίου να έρθει προς ευθύρα να πανηγυρίσει. Όχι, έπιαστην το γόνατον του και νομίζω έσχισε το γόνατον του. Ναι. Μου μωρό, αλλά θυμούμε την κουβεντά. Εγώ θυμούμε ένα μες το κασίμι που πήγε να πανηγυρίσει πέρα μες το Λούκο. Μαζί σας σούδα. Με τον Απόλλωνα. Ναι, ευρωπαϊκό. Όχι, είναι με Απόλλωνα. Μιζό με είναι αέκουτα. Όχι, είναι το πρόσφατο. Είναι σημαντικό κουβεντά. Εμείς είναι πρόβλημα στο κασίμι. Και βάλαν τον ήχο του Σούπερ Μάριο. Ρε πες και έγινε φέτος έτσι κουβέντα. Ναι, είχε πριν 4 χρόνια θυμούμε. Όχι ρε φέτος ρε παιδιά. Θα έλεγα κάτι που τον τελικό του κυπέλου στο Κασιμπή με την Ομόνοια, αλλά επειδή αδικήθηκε παράφορα και χαρήκαμε το πάρα πολλά μετά από πολλά χρόνια, τον γκολ του τελικού πέρσι το δεύτερο που έβαλε όχι ο Κβιλιτάρια αλλά ο Τσάρλς Ελουντού. Και πιάσαμε το κύπελο. Ποιο κύπελο έπαιζε την Ομόνοια. Πρόπερσι ρε, εντάξει ρε. Με το σιό κύπελο και πέρσι ρε. Εγώ περίμενα να μου πεις ένα βόουτερ να σου πει αλήθεια ρε φίλε. Σε τελικό κύπελο ρε. Ναι, με Ομόνοια στο... Εντάξει, είπα έτσι θα το πω διότι έχει 13 χρόνια να πιάναμε κάτι και αδικήθηκε διότι μέχρι σήμερα όπου μιλήσουν για τον τελικό κύπελο πριν 2 χρόνια όχι πέρσι λαλούν ότι έβαλε γκολ ο Κβιλιτάρια. Δεν έβαλε γκολ ο Κβιλιτάρια. Αν ήταν ο Κβιλιτάρια θα ήταν offside. Μάλιστα. Λοιπόν, πατήχη μου. Είμαι ανάμεσα σε δυο. Το ένα εννοείται το γκολ του Μάγκη Παπα Ιωάννου στο πρώτο κύπελλο που κάνουν το 2004 το γύρο να βάλουν και ο δυο Μάγκη. Και κουράσουν τον Ομόνοια έστερα, ναι. Ναι, και στο επόμενο η χρονιά έβαλε στον τελικό με το Ομόνοια διγενής τον γκολ που έπιαν το κύπελλο είναι η Ομόνοια. Με δυο κόρνερ που δεν ήταν, by the way. Τούτον και βάλω στη δύο ζυγαριά τον γκολ που βάλαμε στο Παπαδόπουλος όταν διακόπηκε το... Εκκρίσαμε 2-0 στο Κασιζή που επαναρτηθήκε διακόπηκε στο 63 λόγω προβλήματος στο φωτισμό και είχαν μέχρι το 92 3 με την αόρθωση και προκρίνεται με την αόρθωση και βάλαν το Τατόρου στο 92 και προκριθήκαμε εμείς. Ανδρέα, σαν μέρες μες τα φώτα, ρε, να μου έλεγε. Είμαι και εγώ μεταξύ δύο τερματών, το ένα προσπαθώ να θυμηθώ αν ήταν τελικός κυπέλλου, αλλά νομίζω ήταν παράταση και έβαλαν το ξούρουπα στις ανόρθωσεις. 1-0 με το ξούρουπα, ρε. Είναι παράταση που ήταν. Δεν ήταν τελικός. Όχι, τελικός στο Τσίριο. Τώρα το σκέφτηκα. Τελικός στο Τσίριο, παιδιά, 93-94, δεν καθόλου. Ναι, αλλά ήταν παράταση. Αλλά η παιδιά πέρσι με την Άχνα ήταν τόσο σημαντικό να πιάμε το κυπέλλο γιατί παίζαμε με την Άχνα. Χωρίς υποτίμηση, αλλά ήμασταν το φαβορί. Και στο τέταρτο μήνυμα. Στο τέταρτο πέμπτο λεπτό. Ναι, και στον τηλέφωνο να ακούσουμε και τα σχόλια. Αν το πούμε στην εκπομπή. Το πέναλτι του Χάμπου μου πέρσι πανηγύρισα το έξαρλα, παιδιά. Που έκαναν και τα δυο τα μωρά μας πέναλτι, ο Λοΐζος και μετά ο Χάμπος, πανηγύρισα το έξαρλα. Μπράβο, Χάμπο μου. Σοκράτη μου. Φίλε, εγώ πρέπει να πάρω το χρόνο έτσι κάποια χρόνια πίσω. Να σκολάσουμε εντάξει. 1995. Ήταν ο μοναδικός τελικός που δεν ήταν φαβορίτα από ελ με τον Απόλλωνα. Ήταν τότε που Απόλλωνας... Αλωνεύτης ο Γιώργος. Ήταν τότε που Απόλλωνας είχε την ομαδάρα μου. Σπόγιαρης, Τσέποβιτς, Κρισμάρεβιτς. Παίξαμε στον τελικό στο Τσίριο. Και τον γκολ που πανηγύρισα παιδιά. Προηγήθηκε ο Απόλλωνας με πέναλτι του Σπόγιαρης στο παιχνίδι. Και κέρδισε το Απόλλ 4-2. Επανεγύρισα έντονα και το 3-2 και το 4-2. Το 3-2 ήταν από τον άντρο του Σωτηρίου και το 4-2 ήταν από τον Αλεξάνδρου. Ναι.
Αλεξάνδρου. Ναι, ο Αλέξανδρου Αλεξάνδρου, παιδιά, ήταν πολλά ωραία παιχτούι. Δεν ήταν φαβορή τα Αποέλ. Την χρονιά ξεκίνησε χάγη και φάμε τις 5-2 από την Ομόνια. Την χρονιά έφτιαξαν τον Μαντζουράκι. Και δεν έδειχνε το Αποέλ ότι πατούσε καλά. Ήρθε ο τελικός και πέλλουμε κάναν καλά ο Απόλλωνας που είχε ονομαδάρα. Και εκκλείσαν την χρονιά τουλάχιστον και πελούκι και πανηγύριζα το έντονα. Λοιπόν, να σας πω εγώ γιατί οι παιδικές αναμνήσεις πάντα είναι οι πιο ωραίες. Ήταν το γκολ του Μαρσέλο, το 8 μέτρο offside στο Τσίριο. Σιεύκοσε ρε μου. Ήταν 2 μέτρο offside. Μετρημένα ήταν 8. Αστιεύκο, τον γκολ που πανηγύρισα παραπάνω ήταν το πρώτο τελικό που πήγα στη ζωή μου, που ήταν το από η Λομόνια, το 2-0, το 97 που το βάλει ο Κωνστάζο Βαζουλιώτης. Και το τελικό, για να το διαφοροποιήσω γελίο όπως την περασμένη φορά, ο τελικό που μοίραν ήταν παραπάνω ψυχολογικά. Ήταν που ξεκίνησε ο Ράουφμαν και έβαλε μας ως τώρα που τέλειωσε ο πρώτος τελικός του αιώνα που βγάλαμε τις φανέλες στο Γασιπί. Θυμούμε τότε πιάμε εισιτήριο, έβαλε γκολ ο Ρεντζούκ, ούτε ο Ρεντζούκ δεν θυμάται τόσο παντό. Ήταν ο πρώτος τελικός και θυμούμε πιάμε εισιτήριο και είχε μέσα μια τσέντα και είχε μέσα απορρυπαντικό, κάτι, δουλούσαν μας κάτι δώρα αποσμητικό, μια σακουλά με δώρα, θυμάσαι τι. Ήταν το εισιτήριο με μια σακουλά που είχε δώρα από εταιρείες μέσα. Τέλος πάντων, ο τελικός έμεινε μου ψυχολογικό με άλλο. Άκου, είμαστε στην εκπομπή στο podcast και έχουμε μια απορία. Ένα τσάσε πάνω αρχιτεία χρόνια για να σε ακούσουν τα παιδιά γιατί γράφεται η εκπομπή τώρα και θέλουμε να μας πεις την απάντηση. Τη χρονιά που έβαλες τον γκολ και έπιανε το κύπελλο η Ομόνια, ανώθωσης στο Τσίριον, ήταν στην παράταση. Ναι. Α, ήταν στην παράταση. Α, εγώ είχα την ιδέα ότι ήταν στο 90 λεπτό. Και κερδίσετε ένα 0, ναι. Στο 109. Στο 109. Και έδερε να όρθεσαι ένα 0. Ναι. Ιούπι! Εντάξει, πανίκο μου. Άμα είναι την όρθεση μου, δέρετε. Απλά συζητούμε για γκολ που πανηγυρίσαμε οι οπαδοί παραπάνω. Στο κύπελλο, ο κάθε οπαδοί με την ομάδα του. Και ο Ανδρέας ανάφερε το δικό σου, ο Μονιάδης. Και εντάξει, απλά εγώ νέζα ότι έστω πριν την παράταση. Ρώτα, ποιον γκολ πανηγύρισε παραπάνω στη ζωή του. Και πέ μας, άκου, πέ μας ποιον γκολ σαν παίχτησε πανηγύρισες παραπάνω στη ζωή σου. Εκείνο, το τελικό του Τσιρίου Ομόνια Ανόρθωση στο 109 ήταν... Νομίζω ήταν επέγγε το Βάρτα της ΑΕΚ. Σταμάτα ρε ζε. Ώστε γίνον κολλά. Εντάξει, στο 109 παιδιά έβαλε το και έπιανε το κύπελλο η Ομόνια. Ευχαριστώ Μαρίκο, ας φέρω μια μέρα σε εκπομπή. Να σε φέρω μια μέρα σε εκπομπή, τι μη σε ενέγγεν. Άντε ξουρού μου πάει. Λοιπόν, επειδή λαλούμε για παιχνίδια και γκολ και παιχνίδια σημαντικά, σαν σήμερα πριν 3 χρόνια έδερα στην ΑΕΚ 3-0, λέει πέτω να πάρει ορκές. Εκτός τότε έδερα με την ΑΕΚ 3-0, ήταν ο επίλογος της τραγικής διακοπής του προαθλήματος και της γελίας διακοπής του προαθλήματος. Α, με κορονοϊό εννοείς. Ναι. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Θα μάθουμε ποτέ ποιος είναι πιο πρόθυμο. Εγώ λέω, ήταν πια μετά πολεμήσω. Εγώ νομίζω να δω το πρωτάθλημα της μιας και ο κύπελλον της άλλης για να δοθούν τα τρόπια. Εγώ νομίζω είχε το momentum λίγο ανόρθωση, αλλά ποτέ ρε φίλε, είχε μπροστά άλλο τόσες αγωνιστικές. Ήταν το momentum της Ομόνιας. Είχα πέντε παιχνίδια. Ναι, ήταν το παιχνίδι που άλλον Ντούριτς αν θυμάσαι και αν δεν έμπαινε και ταυτόν κόλ. Εγώ νομίζω ότι η ανόρθωση μπορεί να δουλεύει μπροστά. Απλά για τον πολέ, όχι ότι πήγαινε ο Πατήχης μες στο αρμάρι και κλειώθηκε με τα τρία. Είμασταν τέσσερις πόντους πίσω. Εντάξει, ήταν και το από κοντά. Εντάξει, εγώ μαζί μας. Απλά είμαστε μακριά. Εντάξει, είσαι 8 πόντους, είσαι 10 από όλων. Όχι ρε, τέσσερις πόντους, ήταν 40, 40. Παχταλιά του Γισονέργη, ποιο μου δω. Για να είμαι ειλικρινής, πανηγυρίζω τα ούλα τα γκολ της Πάφου με ιδιαίτερο πάθος. Του πανικού. Της Πάφου. Φίλε, να μου να σου πω, φέτος είναι να πω ότι τον γκολ που πανηγύρισα ιδιαίτερα ήταν πιο ντουνά με την αόρθωση, γιατί είχε πιο χρόνια να δέρουμε την αόρθωση. Πρέπει μας λένε τον Μουσταφανά. Στον Παφιακό, Μουσταφανά, 1-0. Πού έφα τρία εγώ. Αφού έδερες σε 1-0 ρε. Δεν πειράζει. Απλώς τούτο φέτος. Και εδώ όσο αγκούλ βάλει ο Ζάιρο. Μάλιστα. Ποιος είναι ο πρώτος κόρης του πρωταθλήματος? Ο Ζάιρο. Πώς έβαλε? 8. 17. Έβαλε παραπάνω από την ΑΕΛ. Μπορεί να βάλει. Όχι ρε σου. Έβαλε μία. Η ΑΕΛ πώς αγκούλ έβαλε? Παρατήχα παραπάνω. Είμαστε μαζί. Βάλαμε 21.
Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο τα προγνωστικά μας για την πρώτη αγωνιστική, το play-off, τόσο για την πάνω ζώνη όσο και για την κάτω. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, να ξεκινήσει εγώ που να συνορτιαστείτε. Ναι. Λοιπόν, εγώ έπαιξα Ομόνια ΑΠΟΕΛ διπλό, ΑΕΚ ΑΠΟΛΛΟΝ Άσος, Πάφος Άρης Άσος, Σαλαμίνα Κρήτας Θκιολίν, ΑΕΛ Ολυμπιακός Θκιολίν, Ανόρθωση Δόξα Θκιολίν και Καρμιώτης Ένωση Χ. Για ευνόητους λόγους στα θκιολιά μου. Λοιπόν, Ανδρίκο μου. Λοιπόν, εγώ έπαιξα την Ομόνια να κερδίσει. Μια και σταματήσαν τα στοιχήματα, να παίζω άλλα πράγματα τώρα. 10 στα 10. Ναι, 10 στα 10, πάει σιλάκα. ΑΕΚ Απόλλων Χ. Πάφος Άρης Χ. Σαλαμίνα Κρήτας Χ. ΑΕΛ Ολυμπιακός Χ. Ανόρθωση Δόξα Χ. Και Καρμιώτης Ένωση Θκιολί. Α, διαφοροποίησε. Μάλιστα. Σοκράτη μου. Λοιπόν, ρε φίλε. Ομόνια από ΕΛ Θκιολί, ΑΕΚ Απόλλων Θκιολί, Πάφος Άρης Χ, Σαλαμίνα Κρήτας Σαλαμινάκα, ΑΕΛ Ολυμπιακός. Πιλαβάκι μου, να βάλω Ολυμπιακό, όχι αγαπώ σας, αλλά επειδή θέλει βαθμούς, έβαλα Ολυμπιακό καθαρά έτσι. Ανόρθωση Δόξα για τον ίδιο λόγο Θκιολί και Καρμιώτης της Απαραλίμνη για τον ίδιο λόγο Θκιολί. Μα και με τη σειρά μπορεί να παίξουν που τα γράψεις, ναι. Εγώ για Θκιολί είναι παράλληλα για άλλο λόγο. Πέμαστε, εσύ πετάχτω μας τα δικά σου, πέμαστε. Ούτε πια μικρόφωνο, λεύκη του. Και μόνο του. Από ΕΛ Ομόνια Θκιολί, ΑΕΚ Απόλλων Άσο, Πάφος Άρης Κιολί, Σαλαμίνα Κρήτας Άσο, ΑΕΛ Ολυμπιακός Χ, Ανόρθωση Δόξα Θκιολί, διότι είναι εντελώς αδιάφοροι παίχτες, είδαμε το και χτες στο παιχνί με το... Συμφωνούμε ρε, ξέρω παιδί, με δικαιολογήσει. Το λοιπόν, και Καρμιώτης Σαβαραλίμνη Χ. Ομόνια από ΕΛ διπλό, ΑΕΚ Απόλλων Άσο, Πάφος Άρης Χ, Σαλαμίνα Κρήτας Άσο, ΑΕΛ Ολυμπιακός Χ, Ανόρθωση Δόξα διπλό, Καρμιώτης Ένωση Σοβαλή. Πιλ. Ήταν πολλά κοντά μου πατή. Λοιπόν, Ομόνια από ΕΛ, ΑΕΚ Απόλλων ΑΕΚ, Πάφος Άρης Ισοπαλία, Σαλαμίνα Κρήτας Σαλαμίνα, ΑΕΛ Ολυμπιακός ΑΕΛ, Ανόρθωση Δόξα Ανόρθωση και Καρμιώτης Σαμό Παραλυμνή Ισοπαλία. Ιάκωβε. Καταρχάς να πω ότι είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι της Σαλαμίνας που να χάσω φέτος. Είναι να πω στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ελλάδα. ΑΕΚ. Σας ευχόμαστε έναν πολύ όμορφο χ. Να πούμε ότι καβαλιζέψαμε στην Ελλάδα. Πιάμε κορυφή και πάμε. Ούλιν άρχεσαι χ να το πιάει ο ΠΑΟΚ. Συνέχισε. Ομόνια από ΕΛ διπλό, ΑΕΚ από ΕΛ χ, Πάφος Άρης διπλό, Σαλαμίνα Κρήτας Άσο, ΑΕΛ Ολυμπιακός Άσο, Ανόρθωση Δόξα διπλό και Καρμιώτης Ένωση διπλό. Λοιπόν, Ομόνια από ΕΛ διπλό, ΑΕΚ Απόλλων Χ, Πάφος Άρης Χ, Σαλαμίνα Κρήτας Άσο, ΑΕΛ Ολυμπιακός Χ, Ανό Δόξα διπλό και Καρμιώτης Ένωση Χ. Πάμε νέο κλίμα. Ομόνια από ΕΛ Άσο, ΑΕΚ Απόλλων Θκιολί, Πάφος Άρης Άσο, Σαλαμίνα Κρήτας Άσο, ΑΕΛ Ολυμπιακός Άσο, Ανόρθωση Δόξα Άσο και Καρμιώτης Απαραλίμνη Άσο. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, οπαδική ψυχαναλύση επεισόδιο 16, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Ευχαριστούμε τον χορηγό μας, την Πετρολίνα και το My Petrolina App. Ευχαριστώ τους πάρα πολλά τους ανθρώπους. Ακούσατε το παράπονα μου, σημαίνει ότι βλέπουμε μας πολλά. Ακριβώς. Βλέπουμε και στα παιδιά στην Πετρολίνα είπαν μας πει ότι χαίρονται πάρα πολλά που η εκπομπή μας έχει λίγο σεβασμό, έχει αθλητοπρέπεια. Κατέβασες το app, βάλε πεζίνα τώρα που τους φέρνει και χρεώνε τους. Να πάω απευθείας που τώρα στην Πετρολίνα, στη Λευκοσία, να είναι καμιά κοντά. Πάρα πολλά. Περιμένουμε φωτογραφία μες στο group. Στη Λευκοσία είναι η Πετρολίνα. Αποελίστε και οι Απολλωνίστε και όλοι οι απομένοι υπόλοιποι έχουν πάρει εγκαλό για την Πετρολίνα. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, πατήχη μου, καλές επιτυχίες. Καλές επιτυχίες. Ευχόμαστε να μας κάνετε περήφανους και να γράψετε μια μεγάλη ιστορία. Την κουβέρτα να κρατήσω όσο για το επόμενο επεισόδιο. Κράτα τι, αφού είσαι πρώτος. Θεωρώ ότι είμαι το κοντοτσάτσαλο μου να χτυπώ αυτό. Κάτσε, καλή νύχτα μας, παιδιά. Καλή νύχτα.